για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φάσμα του Κουμπεροχοπίπεδο Καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό! Πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια τη μελαγχολία και γενικότερα να κάνουμε μια αγνή, μια αυθεντικά, μια τόφια ζουμουσάδα! Γεια σου Χριστοκιώση που την έχει τόση την αυτοεκτίμηση, τη διάθεση για να προσφέρει στην εκπομπή, την αυταπάρνηση πάνω από την κονσόλα. Σε καλωσορίζω και σήμερα. Σε ευχαριστώ καταρχήν που ήρθες για να εργαστείς. Είναι πολύ σημαντικό το ότι είσαι εδώ. Ας ξεκινήσουμε από τα στοιχειώδη. Ελάτε πουλάκια μου, γιατί έχουμε και σήμερα ετοιμάσει ωραία πράγματα. Άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε. Εννοείται, αυτό κάνουμε τα τελευταία 19 έτη. Οδεύουμε αισίως για το κλείσιμο της 19ης σεζόν. Ζωή να έχουμε. Δόξα τον καλό το Θεό που μας έχει υγιείς, που μας έχει εδώ. Που είμαστε όλοι μαζί παρέα και μας ακούτε και μας αγαπάτε και σας αγαπάμε και εμείς. Και είναι, αυτό το πράγμα έχει, είναι διπλής κατεύθυνσης. Και έτσι θα πάμε του χρόνου αισίως για την 20η σεζόν. Θα έχουμε Ιωβιλέο. Δεν μου λες κι όσοι, πώς γίνεται στους γάμους, τι γίνεται, τα 20 χρόνια, τι είναι, ασημένια, χρυσά, τι, τα 50 είναι, τα 100 χρόνια, πώς είναι στο γάμο. Τα 50 είναι το Ιωβιλέο, το χρυσό. Δεν πάει ρε παιδί μου χρυσό, ασημένιο και τέτοια, δεν έχει χάλκινο. Ένα και. Τα άλλα είναι μαλαμπίπι για να πουλάνε. Τι γίνεται ρε. Ελάτε στην παρέα μας, έχουμε και σήμερα καταπληκτικά πράγματα να κληρώσουμε. Καταρχήν, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με 30% έκπτωση για τις πρώτες 15 μέρες του Ιούλη σε συσκευές Bosch, Siemens, Pizzos στην Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Εκπληκτικά πράγματα. Θα σας πω και πριν το διάλειμμα τι και πώς, αλλά σήμερα κληρώνουμε μία υπέροχη καφετιέρα Siemens. Ξέρετε, από αυτές τις ωραίες καφετιέρες υπέροχες, όχι καφετέρια, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτά τα επίπεδα να κληρώνουμε μία καφετέρια, κληρώνουμε μία καφετιέρα προς το παρόν. Θα μου πεις πώς μπορεί η σειρά των γραμμάτων να αλλάξει τη σημασία, ε. Ο άλλος λέει κληρωτίδα. Κληρωτίδα, κληρωτίδα, να δούμε τι θα βγάλει κληρωτίδα, να δούμε να μπούμε στην κληρωτίδα, να μπούμε στην κληρωτίδα, έρχεται γύρω-γύρω. Αλλού είναι το μυαλό βέβαια και στην κληρωτίδα, αλλά τέλος πάντων λέω τα γράμματα επειδή μου η σειρά. Κατάλαβες, το ίδιο ισχύει και για την καφετιέρα. Κληρώνω καφετιέρα και όχι καφετέρια. Λες κάποιο σημείο να φτάσουμε και όσοι να κληρώνουμε καφετέρια. Γιατί θα μου πεις όταν πρωτοξεκίνησα τις εκπομπές, είχα σκεφτεί ότι θα κληρώνουμε σε μια εκπομπή τηλεοράς, 30διάρες, 40ρες, τάμπλετ, ταξίδια. Ε, το είχαμε σκεφτεί. Γυαλάρες αυτά, φαγητά, δεν το είχαμε σκεφτεί. Τότε δεν υπήρχε σταθερό τηλέφωνο. 31-0. Τηλεφωνήστε μας. Δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ ούτε. 19 φίλε. Αυτή. Ε. Χαλκινός. Α ναι. Τα 20 χρόνια είναι χαλκινά. Τα 19. Γιατί στα 20 στρογγυλεμένα δεν πάνε αυτά δεκαετίες. 19 λέει εκεί ο Γόγλες. 19-19 ό,τι πει. Ήξερα ρε παιδί μου ότι τα 50 είναι χρυσό Ιωβιλέο. 50 χρόνια γάμου βέβαια εντάξει έχουν μουμιοποιηθεί πλήρως. Δεν υπάρχει 50 χρόνια. Καταρχήν όποιος έχει αντέξει 50 χρόνια σε ένα γάμο από μόνος του δεν είναι ήρωας. Πρέπει να τον τιμήσουν με ένα Ιωβιλέο. Καταρχήν είναι ήρωας. Από μόνος του. Από μόνος του. Μου λέει ένας φίλος εκεί στο παντρικό μου στην Τούμπα. Λέει άρα Κωστή λέει. Βλέπω λέει τους μουσουλμάνους τι χέρι λέει, 2 και 3 γυναίκες. Λέω σοβαρά μιλάς, το σκεφτεί καλά. Μου λέει τι, ότι 2 γυναίκες και 3 σημαίνει ότι έχεις και 2-3 κρεβατομουρμούρες και ότι έχεις και 2-3 πεθερές φίλε. Αμάν λέει, δεν το είχα σκεφτεί λέει, με τις πεθερές, ε πώς, μόνο κέρδη πάνε φίλε. Έτσι το πας εσύ, δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα καθόλου καλά. Έτσι είναι. Ας συζητήσουμε σήμερα, ελάτε στην παρέα μας, ανοίξαμε τον πλημμύκι, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες, εσίως. Το ημερολόγιο λέει σήμερα 3η 3 Ιουλίου. Γεννημένος την 3η Ιουλίου. Αύριο είναι γεννημένος την Τετάρτη. Η ταινία με Tom Cruise και τα λοιπά. Τετάρτη Ιουλίου. Μεθαύριο φίλε κλείνω 10 χρόνια γάμου εγώ. 10 χρόνια γάμου φίλε. Μεθαύριο κλείνω. 5 Ιουλίου είναι η μέρα. Το 2008 παντρεύτηκα. Άρα το 18 κλείνω μια δεκαετία. Ψιλοήρωες κι εμείς. Εντάξει, μια δεκαετιούλα δεν είναι άσχημα. Έτσι δεν είναι. Λέω τώρα, ρε παιδί μου, λέω. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε για το χθεσινό. Για το χθεσινό φιλικό. Για τις 2 αναμετρήσεις
στο Μουντιάλ. Τα μεταγραφικά θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση μετά, γιατί έχουμε να δώσουμε τραπέζια, έχουμε να δώσουμε παγωτά από τον Νικολαίδη, έχουμε να δώσουμε ωραία πράγματα. Σήμερα όμως κληρώνουμε, όπως είπα, μία καφετιέρα Siemens από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη Νικολαίδης και κρέατα από το κρεοπωλείο Άγγελο στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 125. Τα κρέατα ενός μήνα. Μας παίρνετε και εκτός αέρα και μας ευχαριστείτε, ειδικά τα κρέατα σε μια εποχή που υπάρχει λίγο μία στριμοκολιά οικονομική σε πολλές οικογένειες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Μακάρι να μπορούσαμε να δίνουμε κάθε μέρα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι εφικτό. Ευχαριστούμε και το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο και το κρεοπωλείο Άγγελος, Κοτονοστιμιές Άγγελος στην Νεάπολη, που μας τροφοδοτούν, κυριολεκτικά μας τροφοδοτούν. Δίνουν τροφή στους ακροατές μας. Έχω πει και άλλες φορές, αν έχετε την οικονομική δυνατότητα, μην μπαίνετε στη διαδικασία για το συγκεκριμένο δώρο, ας πούμε. Αφήστε να τα φάει κανένα φτωχαδάκι, κανένας ο οποίος είναι λίγο δύσκολο αυτή την εποχή, είναι, ξέρω εγώ, πολύτεκνος, είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν μπορούμε να σας απαγορέψουμε να στείλετε μηνύματα, ακόμα και εσύ που είσαι, μπορεί να είσαι, ας πούμε, με την τζιπάρα, ξέρω εγώ, και με τη σπιταρόνα και, τις μισθούκλες και να εισπράττεις τίποτα ενίκια, αλλά λέμε, ρε παιδί μου, τώρα αφήστε το, ειδικά το συγκεκριμένο, με τα φαγητά και με τα τραπέζια στη Λαδόκολα κτλ. Λέμε τώρα. Αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, ξέρουμε εμείς που τα κληρώνουμε. Δεν ξέρουμε τι είστε εκεί πέρα έξω που στέλνετε μήνυμα. Εντάξει. Έχω Χρήστο Κιώση στην κονσόλα. Το βουνό, το Αραράτ. Η απάτη κορυφογραμμή. Το Γιβραλτάρ των Ηχοληπτών. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά τέτοια θέλει. Δεν μου λες. Αυτό που ψέκαζες πριν τα μικρόφωνα. Που έχει μια γεύση που έχω λίγο. Βλέπω κάτι ροζ σύννεφα, κάτι ελεφαντάκια με φτερά κτλ. Τι είναι, είναι νέο κόλπο αυτό, δεν μας πιάνουν μετά στο drug test? Άμα περάσω την doping control, δηλαδή το δίχω εισπνεύσει αυτό το πράγμα, δεν, τίποτα, είναι ανώδυνο. Ούτε στο αίμα το βρίσκουν πουθενά, τίποτα. Ε, και είναι μέχρι 10 η ώρα, 10 και 5 πέφτει, ας πούμε, αυτό. Γιατί με ρωτάνε πολλές φορές, λέει, τι παίρνεις το πρωί. Λες αυτό το σπρέι που ρίχνει ο Κιός, να πούμε εδώ πέρα, το αποσμητικό χώρο. Δεν μου λες, έχει και σάλες, άλλα αρώματα. Έχεις με άρωμα καζάντι πι. Ε, άρωμα γύρω ξεροψημένο επίσης θέλω. Έχεις άρωμα γύρω. Βλέπω τώρα αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που κάθε το άλλο δίπλα προχθές κάθομαι κάπου και μου έρχεται cookies. Τέτοιο μπισκότο ρε παιδί μου, βανίλια. Ρε ποιος τρώει, ρε ποιος τρώει. Βλέπω κάποια στιγμή μου έρχεται το σύννεφο του καπνού, αυτό που βγάζει τέλος πάντων την ατμόσφαιρα, είναι αυτό, τι είναι ρε παιδί μου. Μου έρχεται αυτό και λέω, φίλε, τι γίνεται ρε παιδί. Έκανα επίσκεψη στο ζαχαροπλαστείο. Του λέω, να σε ρωτήσω κάτι, έχει λέω άρωμα. Βέβαια είναι άρωμα, λέει cookies. Βγαίνει φίλε σε παράδειγμα, ξέρω εγώ, σε γεύση καζάντι πι που μου αρέσει, ξέρω εγώ. Βγαίνει σε γύρο, βγαίνει σε αρνάκι. Αρνάκι δεν μου αρέσει, αλλά άλλους αρέσει, ρε παιδί μου. Σε τι γεύση υπάρχει γεύσα, όχι γεύση, αυτό δεν είναι γεύση, είναι άρωμα. Έχει λέει τα πάντα, λέει. Μου λέει το προηγούμενο, λέει, που είχα ήταν τσιχλόφουσκα. Ό,τι να είναι, φίλε. Να το καπνίζει αυτό το πράγμα και να μυρίζει τσιχλόφουσκα. Όχι, εντάξει, ο καθένα όπω τη βρει. Δεν είναι. Άμα είναι να κόπει το τσιγάρο το κανονικό, θεμητό είναι, ρε παιδί μου. Δεν είναι, θεμητό. Χορηγή πρώτη ώρα εκτό από την ηλεκτρονέτ Παπαγωγή Νικολαίδη, δεν ξεχνάτε φυσικά ότι είναι τα οπτικά Μανολόπουλο. Α, βέβαια, σήμερα πρέπει να δώσω γυαλί. Σωστά. Έχω και γυαλί από τα Optic Stores Μανολόπουλο. Κανονικά. Άρα, καφετιέρα Siemens από τα ηλεκτρονέτ, την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδη Νικολαίδης, γυαλί από τα Optic Stores Μανολόπουλος, υπέροχο γυαλί, λίγο άνω 100 ευρώ η αξία του, γυαλάρες δίνει ο άνθρωπος, δεν δίνει τίποτα μπαχατέλες, δεν έχει τίποτα δευτεράντζες, επώνυμα υπέροχα γυαλιά με καταπληκτικό φακό, με καταπληκτικό τζάμι και κρέατα από το κροπολείο Άγγελο στην Νάπολη. Τι άλλο δηλαδή, πες τι άλλο. Το τρίμερο και το φιλοξένιο το άφησα για αύριο. Να έχουμε και κάτι αύριο να δώσουμε. Άσε που τα δώρα αυτή τη εβδομάδα στην ηλεκτρονέτ είναι υπέροχα. Δεν το συζητάμε. Κάθε μέρα θα έχουμε. Πάμε να πούμε τι για το φιλικό χθες. Όπως είπαμε και μετά από νίκες, έτσι θα πούμε και μετά από ήττα. Παρεπιπτόντως είναι η πρώτη ήττα μετά από την Τρίπολη. Δεν ξέρω αν το ανέφερε κανένας. Η ομάδα έχει να χάσει σε επίσημο ή σε ανεπίσημο παιχνίδι, σε πρωτάθλημα, κύπελο ή φιλικό, από το μάτς της Τρίπολης, παρακαλώ πολύ. Καταλαβαίνετε γιατί σε μιλάμε, καταλαβαίνετε γιατί αριθμό νικών μιλάμε. Όπως λοιπόν μετά από τη νίκη
Είπα ότι δεν χρειάζεται να θριαμβολογούμε, έτσι και μετά από τη χθεσινή ήττα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φέρουμε την καταστροφή. Το γεγονός είναι ένα, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, ότι καθυστέρησαν οι μεταγραφές. Το είπαμε, το ξαναλέμε, θα έπρεπε να είναι ήδη εδώ ο Χαφ, ο δεύτερος επιθετικός, και όπως προέκυψε στην πορεία, αφού έχουμε τον «δεν μπορώ, πότε ο κόλος μου πονεί» κτλ. Ο τύπος αυτός, ο υπέροχος τύπος αυτός, ο οποίος έχει βρει τον 13ο μήνα που θρέφει τους υπόλοιπους 12, όχι τον 12ο που θρέφει τους 11, μιλάω για τον Λεβέκ, ο άνθρωπος που, όπως είπα, είδε την Γκάρε Ότις στην Άγρια Ορχιδέα και έπαθε οτίτιδα μόλις είδε την Ότις, ο άνθρωπος που τραυματίστηκε στο ενός λεπτού σιγή, ο άνθρωπος που πήγε στην Έδεσα και έπαθε καταράκτη στα μάτια, και ο μόνος ποδοσφαιριστής που μπορεί να πάθει ανεμογκάστρι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, βγήκε να κάνει προπόνηση στη Μεσίβρια, είχε πολλά μποφόρ και έπαθε ανεμογκάστρι. Ο παίκτης, ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που μπορεί να πάθει διάστρεμα στην πατούσα τρώγοντας το παγωτό τρελή πατούσα. Τη θυμάστε την του ξυλάκι, τρελή πατούσα. Λοιπόν. Και μπορώ να πω και διάφορα, αλλά καλά, το τραυματίζει στον ύπνο του, δεν το συζητάμε. Προέκυψε λοιπόν και η ανάγκη για αριστερό μπακ. Καθυστέρησαν οι μεταγραφές, φάνηκε ξεκάθαρα και πεντακάθαρα χθες η ενόχληση του Λουτσέσκου, η ενόχληση. Ρώτησε ο δημοσιογράφος μετά το φιλικό με την Όρτσελαντ, πιστεύετε ότι αν τώρα έρθουν, ξέρω εγώ, ο Χάφη, ο δεύτερος επιθετικός, θα είστε έτοιμοι να τους μπολιάσετε, προλαβαίνετε για να τους βάλετε στο μάτς, στα μάτς με τη Βασιλεία? Και είπε αυτό το οποίο υποψιαζόμασταν όλοι, ή μάλλον αυτό το οποίο ξέραμε και ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να είσαι κανένας βαθύς γνώστης του αντικειμένου. Και είπε ο άνθρωπος, όχι, δεν προλαβαίνουμε μέσα σε αυτές τις μέρες. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι θα πάμε στα μάτς με τη Βασιλεία, με την περσινή ομάδα, χωρίς να μπουν οι καινούργοι. Δεν πιστεύω ότι θα εμπιστευτεί κανένα Χατσερίδη, δεν πιστεύω ότι θα εμπιστευτεί κανένα Ζαμπά, δεν πιστεύω ότι θα πάει σε τίποτα περίεργα συστήματα άλλα κτλ. Θα πάει στην πεπατημένη και καλά θα κάνει. Θα βασιστεί στην ομάδα που πέρσι έβγαλε τα μάτια όλου του κόσμου με την μπαλάρα που έπαιξε. Θα βασιστεί στον ταμπλούχο κορμό, στον ταμπλούχο ΠΑΟΚ. Το σημαντικό είναι ότι επιστρέφει ο Πρίγιοβιτς και θα είναι βασικός, πιστεύω. Επιστρέφει ο Άρντα, που εγώ προσωπικά το λέω κάθε μέρα, μπορεί να γίνω κουραστικός, συγχωράτε με, λέω κάτι σε φίλους, πρώην φίλους ή πρώην ακροατές ή επόμενους ακροατές κτλ. Λέμε αυτό που κατεβάζει το κεφάλι μας. Δεν γίνεται να συμφωνούμε με όλους. Δεν έλεγα ποτέ αυτό που το οποίο ήθελε να ακούσει ο καθένας εκεί πέρα έξω, γιατί δεν γίνεται όταν είναι τόσοι πολλοί ακροατές να συμφωνείς με όλους. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Θα πούμε κάτι, θα κακοκαρδίσει τον έναν, θα γουστάρει ο άλλος. Αν πάρεις έναν να πεις τώρα τι θα πω για να ευχαριστήσω τους πολλούς, πάει, το χάσες. Γι' αυτό λοιπόν, και επειδή εδώ δεν έχει ούτε γραμμές, ούτε προσταγές, ούτε τίποτα, το ξέρετε αυτό πράγμα, εγώ λέω ότι θέλω να μείνει ο Άρντα, παιδί μου, πώς το λένε. Αυτή είναι δική μου άποψη, μ' αρέσει αυτή η τρέλα που βγάζει. Επίσης, έναν ιδιότροπο, έναν περίεργο, δεν κοιτάς πώς θα τον ξεφορτωθείς. Όταν ξέρεις ότι πραγματικά έχει περίσσιο ταλέντο, όταν περισσεύει το ταλέντο του, όταν ξέρεις ότι παίζει μπαλάρα, πέρσι ήταν ο MVP του πρωταθλήματος, ο Άρντα. Τι κάνεις λοιπόν, έναν δύσκολο μαθητή μέσα στην τάξη, προσπαθείς να του βρεις το κουμπί. Προσπαθείς, αφού δεν είναι κακός χαρακτήρας, ξεκινάμε από αυτό έτσι. Κανένας δεν έχει πει ότι είναι παλιοχαρακτήρας, ότι είναι άσχημος σαν χαρακτήρας. Κανένας δεν το έχει πει αυτό. Όλοι λένε ότι είναι ιδιόρυθμο το παιδί, έχει μια τρέλα, έχει μια μούρλα, του αρέσει λίγο παραπάνω το μύδι ξηράς, ότι είναι λίγο ντιμπιντάι, okay. Άλλο αυτό όμως, και άλλο είναι παλιο, ότι είναι καθήκη ας πούμε. Και κοιτάει πώς θα να βγάλει κόμπλεξ στην ομάδα ή να κακολογήσει τους συμπαίκτες του ή να φέρει αντίρρηση στον προπονητή ή να κάνει άνω κάτω την ομάδα. Επειδή το παίζει βεντέτα κτλ. Δεν έχουμε τέτοια δείγματα για τον Αιγύπτιο.
που εγώ και στο Μουντιάλ, όσο τον έβαλε και όσο τον είδα, είδα μια σβούρα να τρέχει παρότι δεν τον είχε στη θέση του και τον είχε δεξιά. Εγώ θα ήθελα, ρε παιδί μου, να μείνει ο Ουάρντα. Ούτε με ενδιαφέρει ποιο είναι ο μάνατζερ του. Δεν ξέρω. Το τι θα γίνει, το ξέρουν οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τις μεταγραφές, για το σχεδιασμό γενικά. Και δεν ξέρω κι αν ο Λουτσέσκου θέλει να φύγει ο Ουάρντα. Έναν λοιπόν ο οποίος είναι περίεργος, ο οποίος είναι ιδιότροπος, κοιτάς να του βρεις τα κουμπιά. Έλα εδώ, παλικάρι μου, τον πιάνεις το πλάι να του μιλήσεις, όπως και μπράβο του, του Ρουμάνου, έπιασε τον Ενρίκε. Και ο Ενρίκε είναι ένα μουρλό παιδί. Πεκτάρα, με έκρηξη, με τρομερές δυνατότητες, με ταχύτητα, με διάθεση να προσφέρει, με αγάπη για την ομάδα. Είδαμε ότι όσο καιρό έπεσε στην Καραμπάχ δεν σταμάτησε ποτέ να αναφέρεται στον ΠΑΟΚ. Και το μυαλό του ήταν εδώ. Μ' αρέσει εμένα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να θέλει ο παίκτης. Είπαμε το τελείως αντίθετο από τον Πούκι. Παρακαλετό μου μπίπιπ, ξινό γαμπίπιπ. Τον έπιασε λοιπόν τον Ερίκε και του μιλούσε και του είπε: πρόσεχε αυτό, πρόσεχε εκείνο. Μην αγώνεσαι, ξέρουμε ότι έχεις δυνατότητες. Βγάλε από το μυαλό σου την παραπάνω κίνηση, γίνε πιο απλός. Βοήθα γενικά την ομάδα. Μην κοιτάς μόνο πώς θα φτιάξεις αυτό που θες εσύ. Κάπως έτσι γενικά τα λέω τώρα, ρε παιδί μου, έτσι, μέσα στις άκρες. Άρα πάμε εν κατακλείδη. Πάμε να παίξουμε με τη Βασιλεία, ακόμα και αν έρθει αύριο ο Βέρμπλουμ ή αν έρθει αύριο ο Κόντε ή οποιοδήποτε Κόντε, οποιοδήποτε επιθετικός. Πάμε να παίξουμε με τους ήδη υπάρχοντες. Και αυτό είναι και το σωστό, να σου πω την αλήθεια, γιατί εφόσον δεν ήρθαν από την αρχή οι καινούργοι, είναι ρίσκο να πας να μπολιάσεις έναν οργανισμό που ξέρει ένας τον άλλον τα πατήματά του. Και όπως είπα, δεν δίνω καμία σημασία στα φιλικά. Βέβαια, κάποιους που τους εμπιστεύεται, π.χ. ο Μιχόγεβιτς δεν επιτρέπεται να κάνει ένα τέτοιο λάθος. Okay, είναι βαριά τα πόδια από την προετοιμασία, υπάρχει μια κούραση, ναι, αλλά όταν ο άλλος σου δίνει την ευκαιρία, μην παρουσιάζεις μια τέτοια χαλαρότητα. Γιατί είχε χαλαρότητα, ας πούμε, στο δεύτερο γκολ. Έρχεται και στην παίρνει ο άλλος μέσα από τα πόδια. Άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Φιλικό ήταν και για τον Μπίσεσβαρ, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο και τα έδωσε όλα. Θα μου πεις, οργανισμός από οργανισμό, χαρακτήρας από χαρακτήρα, κορμί από κορμί, διαφέρει. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είπα εγώ να είναι όλοι στο 100%, αλλά δείξε πράγματα. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε παραπάνω στην περίπτωση των φιλικών. Εκεί που μας έχουν πάρει τα μυαλά είναι στο βόλεϊ. Δεν είναι μόνο ότι ήρθανε πεκταράδες. Χθες ανακοινώθηκε κι άλλος από τη Βενεζουέλα, ο Ιβάν Μαρκές, άλλη βόμβα αυτή. Ο ένας μετά τον άλλον σκάνε οι βόμβες. Ένα μπράβο να πούμε, γιατί υπάρχει και τρομερά καλή ενημέρωση και επικοινωνία στο τμήμα. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Με πολύ ωραίο τρόπο ανακοινώνεται ο ένας μετά τον άλλον. Ήρθε και ο Χιμένες, ήρθαν και πεκταράδες. Δηλαδή πραγματικά χτίζεται ομάδα για να ξαναπάρει το πρωτάθλημα, για να ξανάρθει το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη, για να ξαναστηθεί η κούπα η μεγάλη στο Λευκό το Πύργο. Και μπράβο και στον Τζαλόπουλο και στον Παϊσιάδη, μπράβο και στον Ιβάν, γιατί δεν γίνεται να μην είναι μέσα σε αυτό και ο Σαββίδης για αυτές τις μεταγραφές, για να πιστούν αυτοί οι τεράστιοι παίκτες να έρθουν, να αφήσει ο άλλος τη Γερμανία, ας πούμε, και το Βερολίνο, ή να αφήσει μεγάλες ομάδες του εξωτερικού και να έρθει στον ΠΑΟΚ. Καμαρώνουμε για το βόλεϊ, δεν πάψαμε ποτέ να το αγαπάμε, ακόμα και αν πέρσι χάσαμε το πρωτάθλημα, δεν σημαίνει κάτι. Αγαπάμε αυτόν τον οποίο τον αγαπάμε, όχι μόνο στα πανηγύρια και στο Γιούπι και στο Ζήτο, αλλιώς δεν θα αγαπούσαμε την ομάδα ποδοσφαίρου που έχουμε τόσο καιρό να πάρουμε πρωτάθλημα. Δεν πάμε έτσι, το έχουμε πει, δεν γίναμε ΠΑΟΚ, άλλος νωρίτερα, άλλος αργότερα για τους τίτλους. Όσο για το Μουντιάλ, για να πω τα δικά μου και να τελειώνω, μετά να αναλάβετε εσείς, να συζητήσουμε στις γραμμές. Ο Νεϊμάρ μπορεί να μην έχει φτάσει στο 100%. Χθες έβαλε ένα γκολ, έδωσε ένα ακόμα. Υπάρχει φαβορή και είναι η Βραζιλία. Γιατί έπαψε η Βραζιλία να συμπεριφέρεται αθώα. Έπαψε να έχει το μυαλό της μόνο πώς θα παίξει επίθεση. Μετά από το μεγάλο κάζο της πεντηκονταετίας που έπαθε με τη Γερμανία μέσα στο σπίτι της στον προηγούμενο Μουντιάλ, η Επτάρα,
αποφάσισαν ότι πρώτα θα φροντίζουμε την άμυνά μας. Έτσι το είχε πάρει και το 94 στην Αμερική. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Μπορεί μπροστά να είχε τον Μπεμπέτο και τον Ρωμάριο, αλλά το μυαλό της ήταν πίσω. Έπαιξε για πρώτη φορά, νομίζω, με αμυντικό χαφ δεύτερο, με γραμμή πίσω κτλ. Με στόπερ, με. Είπαν λοιπόν ότι τέλος, ο Χωριάτης που κατεβαίνει με το ταγάρι και τον πιάνουν κορόιδο οι πρωτεβουσιάνοι, τελείωσε, είπαν πριν από 4 χρόνια. Γι' αυτό βλέπει τη Βραζιλία πρωτίστως πίσω με το στόπερ από τις Paris Saint-Germain, πώς το λένε, ο Τιάγκο Σίλβα, με τερματοφυλακάρα, διότι και αυτός ο Άλισον Μπέκερ της Ρώμα είναι σπουδαίος, και ο άλλος που είναι στον πάγκο με το τατουάζ που ανεβαίνει, ο Έμερσον της Manchester City, είναι, δηλαδή ξεκινάνε, παλιά τερματοφύλακας Βραζιλιάνος ήταν ανέκδοτο από μόνο του, έτσι. Από μόνο του. Ένα Ταφαρέλ ήταν όλα τα χρόνια, και από εκεί πέρα περνούσα κάτι τυχαίο. Θυμάμαι έναν Περέζ, νομίζω το 82 το Μουντιάλ, ένα Καράφλα. Ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Δεν μπορούσε να πιάσει ούτε βαλσαμωμένο πουλί σε μουσείο αρχαιολογικό. Δεν μπορούσε. Ό,τι είπε, αν βάζανε μια καρέκλα από πανηγύρι στα τρυπόταμα Ηλίας, θα έπιανε περισσότερα. Και είχε ομαδάρα τότε μπροστά η Βραζιλία, με Έντερ, με Ζίκο, με Ζαϊρζίνιο. Είχε ομάδα με Φαλκάο μέσα, με. Κι όμως υπήρχε ένας μπούφος στο τέρμα που δεν μπορούσε να πιάσει ούτε ψήρες. Δεν μπορούσε να πιάσει ούτε το λίγοντα στο λαχείο. Του ξέφευγε. Δεν μπορούσε να πέσει ούτε σε χειμέρι ανάρκη. Όρθιος τα τρώγε. Να πέσει ούτε σε σκόντο, σε παζάρι, σε εξωτική χώρα. Δεν μπορούσε να πέσει με τίποτα. Τώρα οι Βραζιλιάνοι λοιπόν πονήρεψαν και καλά έκαναν. Σου λέει για κάτσε ρε φίλε. Εμάς ποιος μας έκρισε να πούμε τα κορόιδα. Ωραία θέαμα, εμείς τριπλίτσες, ναι αυτά, και πίσω έρχονται άλλοι και μας ξεκοζούν κάθε φορά. Δεν θυμάται κανένας αν έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο η Βραζιλία μπροστά. Όλοι λένε ξέρετε 7 γκολ, σας έκαναν χωνή πίσω. Χωνή, τρώγατε γκολ ακόμα και στο ημίχρονο, στα ντουζ. Εκεί πήγατε για κατούριμα. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισαν πρώτα πίσω το 0 και μετά. Και καλά κάνουν στο τέλος. Γι' αυτό είναι φαβορή η Βραζιλία. Δεν ξέρω βέβαια στο μάτς με το Βέλγιο τι θα γίνει. Είδατε αυτό που λέμε για την αθωότητα στους Ιάπωνες χθες. Πάνε οι Ιάπωνες, κάνουν 2-0, κερδίζουν. Στο 69 είναι 2-0 το σκορ, παιδιά. Και αντί να πούνε, έλα εδώ λίγο. Πστ, έλα να μαζευτούμε λίγο. Κάνε λίγο καθυστέρηση. Άλλαξε καμιά μπαλίτσα παράλληλη στο κέντρο. Αυτοί είναι 2-2 το σκορ στο 94 και κερδίζουν κόρνερ. Και αντί να το κάνουν κοντινή πάσα, να παίξουν πασούλες για να πάνε έστω στην παράταση, ρε παιδί μου. Γιατί από τρεξίματα ήταν ανώτεροι από το Βέλγιο. Κανένας δεν μου λέει εμένα το Βέλγιο είχε τις αντοχές στην παράταση. Και αντί να το κάνει λοιπόν πασούλα τσίκι 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 εκεί κοντά, κάνει κόρνερ, την πιάνει την μπάλα ο Κουρτουά. Αμέσως βέβαια εκείνη να σου κόβει κιόλας, δεν είναι μόνο να είσαι αλτικός ή να πιάνεις, να έχεις καλά ριφλέξ αντανακλαστικά, είναι να ξέρεις και τι παίζει αμέσως. Αυτός τι είδε, είδε εικόνα μπροστά του όλο το γήπεδο. Είδε τον, αυτόν τον τρομερό παίκτο, τον Ντεμπρόινε ή Ντεμπρούινε, πώς το λένε το όνομά του, 100 διαφορετικές και αυτός. Πώς με τρελαίνουν αυτοί που έχουν διαφορετικές προφορές. Αποφάσισε μια προφορά να ξέρουμε τι γίνεται. Τον βλέπει τον Ντεμπρόινε, τι κάνει αυτός, μαζεύει τρεις επάνω του και τη στιγμή που πρέπει, τσουκ την κάνει δεξιά την μπάλα, κάνει ο άλλος τη σέντρα. Πολύ ωραία κίνηση του Λουκάκου που την αφήνει προσποίηση, πάρτο. Αντίο ζωή. Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Στο ρόλο του μικρού Λούστρου, Βασιλάκη Κάιλα. Αν ήταν λίγο πιο πονηρεμένοι οι Ιάπωνες, που βέβαια είναι και θέμα, είναι και θέμα εγωισμού και χαρακτήρα. Σου λέει εγώ να κρυφτώ. Όχι, 0-2, θα πάμε να βάλουμε και τρίτο. Τους έχουμε τους Βέλγους. Και έτσι πάμε στην τιτανομαχία Βελγίου-Βραζιλίας. Και άρα, αν δεν αυτοκτονήσει η Αγγλία με την Κροατία, γιατί για εκεί πάει το πράγμα, θα έχουμε τελικό Αγγλία-Βραζιλία ή Αγγλία-Γαλλία. Γιατί μπορεί οι Γάλλοι να την κάνουν στους Βραζιλιάνους. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να σας πω ότι για τις επόμενες 15 μέρες έχουμε τρομερά πράγματα στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. 30% έκπτωση για τις πρώτες 15 μέρες του Ιούλη σε συσκευές Bosch, Siemens και Pitsos. Υπέροχα πράγματα. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε, και ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες και τα πάντα όλα. Και υπέροχα πλυντήρια ρούχων.
Μιλάμε για πράγματα μοναδικά. Θα πάμε σε διάλειμμα. Σήμερα κληρώνουμε μια καφετιέρα Siemens. Ένα γυαλί υπέροχο από τα Optic Stores Μανολόπουλος. Τρεις γενιές οπτικά. Κάτε τη βόλτα στην Παναγή της Αδάρη 22 απέναντι από το δίπλα στον Αγιώργη στην Νεάπολη και μπείτε μέσα, πείτε. Ζουμουσού, γεια σας, ήρθα. Ελάτε. Δείξε μου τα μοντέλα σου, δείξε μου τα γυαλιά σου. Κάνε μου και καλές τιμές και χαίρετε πραγματικά να σε εξυπηρετεί. Και ο Μανώλης και η Ντόρη. Και βέβαια δεν ξεχνάτε Βολτέρα για τα θέματά σας, για το ρεύμα. Εκεί απευθύνεστε, εκεί ενημερώνεστε για τα πάντα. Πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας 475-308. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα. Διαλυματούμπεν και επιστρέφω! Α! Άντε ρε Κωστάκη! Επιστρέψαμε! Πάμε κατευθείαν γραμμές. Χθες ουρές για τα διαρκείας. Ο κόσμος είναι εκεί. Η τρέλα δεν φεύγει. Είπαμε, κρύοι κουβάδες δεν αρκούν. Δεν αρκούν. Φαντάζω δηλαδή να γίνουν και οι χειρές κινήσεις, να γίνουν και οι μεταγραφές. Αλλά αυτά είναι πέρα. Είναι πέρα από την δεδομένη αγάπη, πέρα από τη δεδομένη λατρεία που υπάρχει για τα 4 γράμματα. 1200 τόσα εισιτήρια χθες την πρώτη μέρα. Φέτος θεωρώ και πιστεύω ότι τα 20.000 διαρκείας είναι εφικτός στόχος. Έτσι θα πούμε εμείς μπράβο, έτσι θα ευχαριστήσουμε τα παιδιά αυτά για το double, για την περσινή υπέροχη χρονιά και για τη χρονιά που έρχεται, που δεν έχω κανένα άγχος, καμία ανησυχία, κανένα φόβο. Δεν φοβόμαστε κανέναν. Είμαστε ανώτεροι από όλους, είμαστε μπροστά από όλους. Ακόμα και έτσι, με καθυστέρηση στις μεταγραφές, δεν φοβόμαστε κανέναν και τίποτα. Κανένας δεν έχει Πρίγιοβιτς, κανένας δεν έχει Μάτος, κανένας δεν έχει Βαρέλα, κανένας δεν έχει Πέλκα, κανένας δεν έχει Βιερίνια, κανένας δεν έχει Μπίσβαρα, κανένας δεν έχει Πασχαλάκη. Δεν φοβάμαι κανέναν και τίποτα από τους υπόλοιπους. Και πιο πονηρεμένος θα πάω φέτος για να μην έχω πάλι τα ίδια. Με αφαιρέσει και τέτοια πράγματα. Χαίρομαι όταν βλέπω τον κόσμο να καταλαβαίνει τι γίνεται. Ακόμα και στα άσχημα να καταλαβαίνει. Γιατί τώρα υπάρχει καθυστέρηση. Το είπαμε. Έπρεπε να είναι ήδη εδώ η παίκτης. Ο Λουτσέσκου χθες την έδειξε την ενόχλησή του που είπε: όχι, δεν γίνεται, παιδιά. Και να έρθουν τώρα δεν προλαβαίνουμε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Μέχρι 27 που θα είναι η τελευταία εκπομπή, εδώ θα είμαστε, 27 Ιουλίου. Και από του χρόνου πάλι. Με υγεία για την 20η μας σεζόν. Να πω ότι κληρώνουμε σήμερα καφετιέρα Siemens, υπέροχη. Γυαλί Optic Stores Μανολόπουλος, υπέροχο γυαλί ηλίου. Και κρέατα ενός μήνα από το κρεοπωλείο Άγγελο στη Νεάπολη. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Αλλά και μέσα από τα τηλέφωνα που θα ξεκινήσουμε τώρα να μου δώσετε το. Τα τρία τελευταία ψηφία και το όνομά σας για κρέατα, γυαλί και καφετιέρα. Καλημέρα σας, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει ευθέ σήμερα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το δουβού. Καλημέρα στους μουσάδες, στις μουσίτσες, τα ζουμουσέκια, την ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Έτσι, έτσι. Με την αυτή τη μικρή, λοιπόν, τη μικρή, ναι, ναι. Βάλε με μια 2500 για την κλήρωση. Περίμενε, έτοιμος είσαι. Να μπω στο ζουμουσού να δω γιατί χτες δεν μπόρεσα να ακούσω την νικητή. Τα έχει όλα η Μαριλής. Ναι, ναι. Τα έχει όλα η Μαριλής. Τα κρέατα απλά αν είναι δώστα κανέναν άνεργο ή κανέναν πολυτεχνό. Τα κρέατα τα δώσαμε ήδη σε άνεργο πολυτεχνό. Νομίζω ο Θανάσης, ο δικηγόρος από την Ξάνθη τα κέρδισε χθες και ήρθε πολυτεχνός εδώ και τα πήρε. Και, για σήμερα λέω άμα... Α, για σήμερα, για κρέατα... ναι, οκ, okay, οκ. Okay. Ναι. Έγινε, και μπράβο σου. Λοιπόν, ένα. Ναι. Η κληροτίδα, ναι. Μην ξεχνάς ότι είναι μία μήτρα που έχει πολλές μπάλες και θα βγει μόνο μία. Είπες τώρα μήτρα, είπες μπάλες. Πάλι, δηλαδή πολλά πράγματα μπλέκεις μέσα. Μπορεί η κλήρωση να είναι τελείως για το Μούτσο, παράδειγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, το Βέλγιο χτες εντυπωσίασε, έλεγα θα βάλει 4, ας πούμε. Με το που έφερε το 2-0, λέω θα βάλει 4. Έβαλε 3. Η αθωότητα των Ιαπώνων. Η αθωότητα, η απειρία. Παρότι έπαιξαν και ωραία μπαλίτσα, δεν, εγώ διαφορώ με αυτούς που λένε μόνο τρεχαντήρια. Μια χαρά αλλάζα την μπάλα. Απλά δεν ξέρω αυτό που κάνει η Βραζιλία, ότι προσέχει την άμυνα, γιατί όταν προσέχει την άμυνα δεν έχει νόημα στην επίθεση, ξέρεις, δεν είσαι πλέον η Σελεσά όπως χάνει αυτό το κάτι νομίζω. Έβγαλαν την απόλυτη αθωότητα από το παιχνίδι τους. Αυτό ήταν όμως που άρεσε. Ναι, αυτό ήταν που άρεσε, αλλά σου λέει ωραία, το θέμα είναι να αρέσουμε και να παίρνουν άλλοι τα παγκόσμια κύπελα.
Έχουν γι' αυτή ένα δίκιο. Κοίταξε, υπάρχουν στιγμές που αυτός ο Νεϊμάρ, ας πούμε, ο Κουτίνιο δείχνουν ψήγματα. Ο Νεϊμάρ Πεκταράς είναι λίγο καραγκιοζάκος βέβαια. Ναι, μεν έχει φάει πολλές κλωτσιές, αλλά εκεί που τον πατάει ο άλλος κάνει σαν να τον χτύψει ηλεκτρικό ρεύμα 220 βολτ. Έτσι. Αυτά άμα κόψει. Βάρη. Τόσο θα πρέπει να αποδείξει ότι έχουν, είναι πελέ ή δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Έχουν. Αν δεν είναι νομοτελειακό ρε Κωστή ότι έχουμε στα μάτια τη Βασιλεία στην Ελβετία 1926 εισιτήρια, τι είναι δηλαδή. Ωρε φίλε. Μου θυμίζει το μάτς με, με τη Φενέρ που έγινε το πρώτο μάτς 19 και το άλλο 26 Αυγούστου, το θυμάστε. Δηλαδή, με του Μουσλίμοβιτς. Το... Δεν μπορεί, δηλαδή δεν μπορεί να πας εκεί με 1026 άτομα και να αποκλειστείς. Δεν γίνεται, δεν το θέλει ο Θεός. Δεν γίνεται. Και δεν πιστεύω ότι θα γίνει κιόλας. Δεν πιστεύω. Ναι, εγώ νομίζω ότι θα είναι 0-0 εδώ και ένα εκεί. Λέω εγώ. Ίδια άποψη έχω. Έτσι το βλέπω, δεν ξέρω. Έτσι είχα πει και εγώ. 0-0 εδώ, 1-1 εκεί. Το θέμα είναι εδώ να μην φάμε γκολ. Αυτή είναι η ιστορία. Να μην φάμε γκολ εντός. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Έχουμε ακόμα μέρες. Θα τα δούμε. Συνεχίζει το σχεδιασμό. Έγινε Θουβού. Σε χαιρετώ. Καλημέρα. Σε φιλώ. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Συζητάμε για το ΠΑΟΚ χθες, για το φιλικό, για τις μεταγραφές, για το. Για το καλημέρα. Ό,τι άλλο, ό,τι γουστάρετε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Συγγνώμη για τη φωνή. Γιατί έχει φωνή. Παιδιά, θέλω να βγάλουμε μία ανακοίνωση από το σταθμό. Να την πεις. Από εσάς. Περίμενε. Σ' ακούω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η ακομάτιστη αυτοοργάνωση Ελλήνων Πατριωτών αύριο κάνει συλλαλητήριο στις 8 η ώρα στο Λευκό τον Πύργο για τη Μακεδονία. Ένα ακόμα και δεν θα σταματήσουμε. Η ακομάτιστη αυτοοργάνωση Ελλήνων Πατριωτών αύριο στις 8 η ώρα στο Λευκό τον Πύργο συγκεντρωνόμαστε για να φωνάξουμε όλοι μαζί για τη Μακεδονία. Αύριο έρχεται ο Τσίπρας στη Μακεδονία μας και πρέπει να είμαστε όλοι μία γροθιά στους δρόμους. Πάρα πολύ ωραία τα λες. Σε παρακαλώ κυρίως, πάρα πολύ να βγαίνουν συνέχεια ανακοινώσεις. Στο ακομάτιστη, αυτό με ενδιαφέρει. Ναι, αυτό. Ακομάτιστη και αυτό οργάνωση Ελλήνων Πατριωτών. Ας μην προσπαθούν από τον κόσμο που βγαίνει αυθόρμητα και από το πρώτο το τεράστιο συλλαλητήριο που πλημμύρισε η παραλία όλοι να βρίσκουν. Κάθε να βράδυ είμαστε στο Λευκό τον Πύργο στις 8 η ώρα μόνοι μας. Συγκεντρωνόμαστε και φωνάζουμε για τη Μακεδονία. Πρέπει όλος ο κόσμος να βγει στους δρόμους. Δεν γίνεται να πουλάνε την πατρίδα μας και εμείς να είμαστε στους καφέδες και στους καναπέδες. Η πατρίδα είναι μία. Σωστά δεν θα λες. Την έχουμε αύριο αν καθόμαστε και πίνουμε καφέ. Σωστά. Όλα τα άλλα και οι αγώνες, όλα θα έχει και θα ξαναέχει. Πατρίδα όμως αν την πουλήσουν δεν θα έχει ξανά. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε όλοι. Κάποτε πολέμησαν κάποιοι για να είμαστε εμείς εδώ τώρα και έχουμε χρέος, έχουμε μεγάλο χρέος απέναντί τους να είμαστε δυνατοί, ενωμένοι και στους δρόμους, να μην περάσει αυτό. Πάρα πολύ ωραία τα λες. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Ελλάδα. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Ελλάδα. Και πρέπει να παραμείνει. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να την πουλήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Να είστε καλά. Αλίμονο. Γεια σας. Αλίμονο. Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Γεια σας Κωστή. Έλα αδερφέ. Είσαι ο. Γιάννης. Έλα ρε Γιάννη. Για πες. Διαφωνείς. Διαφωνώ με ό,τι λες. Κι εγώ. Διαφωνώ με τον επόμενο. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ναι. Τη Λαδόκολα πήγα χθες. Τέλεια. Πάγαμε, μας εξυπηρέτησαν. Μπράβο. Τι πήρες? Και αυτό που μ' άρεσε, τα πάντα. Τα πάντα, φίλε. Πάρα πολύ ωραία τα πάντα. Κινέζικα ήταν, αλλά εντάξει. Δεν ήξερα ότι έχει τέτοιο, ότι έχει κρέας από πάντα. Ήξερα μόνο χοιρινό, μοσχάρι και τα λοιπά. Για πες, τι πήρες? Πήρες πατσέτα? Πανσέτα, σουτουκάκια. Πολύ ωραίος είσαι. Σουβλάκια. Πολύ δυνατός. Ήθελα να πάρω κι άλλα, αλλά εντάξει, δεν άντεχα. Μπράβο τα γόρι μου. Τέλος. Μπράβο. Εδώ σταματάω. Μπράβο. Έδωσε το χαρτάκι και τακτοποιήθηκες, έτσι. Βεβαίως. Okay. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Δημήτρης δεν υπάρχει, φίλε, να ξέρεις. Σκίζεται. Μέχρι τώρα έλεγα υπομονή, αλλά βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά. Άλλαξε θέμα μόλις τώρα, έτσι. Γιατί φύγαμε από τη Λαδόκολα χωρίς να βάλεις τελεία ή κόμμα. Πήγες στις μεταγραφές. Το συζητούσαμε στη Λαδόκολα χθες και το όλοι είχαν την ίδια άποψη. Κοίταξε να δεις. Νομίζω, μόνο άμα κάποιος είναι κολλημένος
είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη, δεν λέει ότι υπάρχει καθυστέρηση. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει να τα βλέπω όλα τέλεια. Άλλο αισιόδοξο, άλλο εθεροβάμονα. Ναι. Δεν προσπαθούμε να κοιμήσουμε κανέναν, ούτε να τα παρουσιάσουμε όλα τέλεια. Τι να πούμε δηλαδή, ότι δεν καθυστέρησαν. Μα θα γίνω γραφικό. Τώρα, αν κάποιοι ενοχλούνται που λέμε την αλήθεια, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν γίνεται. Όπως λέμε τα μπράβο εκεί που πρέπει, έτσι κάνουμε και την κριτική, ρε φίλε. Καθυστερήσαμε. Έπρεπε να είναι εδώ ήδη οι παίκτες. Έχοντας τόσα λεφτά, έχοντας τόσο ισχυρό πρόεδρο, έχοντας όλο τον χρόνο, έχοντας την ομάδα στρωμένη από πέρσι, έπρεπε να είναι ήδη εδώ οι παίκτες. Okay. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες, αλλά θα πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Έτσι. Απλά. Έτσι. Τώρα, ποιος φταίει αυτός ένα μηδέν, αν φταίει ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, το επιτελείο, δεν ξέρω, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Έτσι. Εννοείται. Δουλειά άλλων όνων. Καθένας... Δεν μπορεί να βγαίνει ο Λουτσέσκο και να λέει και χθες και να είμαστε στον κόσμο μας. Όχι, έχει παράπονο ο Λουτσέσκο και φαίνεται. Δηλαδή, ο Λουτσέσκο γύρισε μόνο στο ένα πολύ αρνητικό κλίμα. Γιατί κανένας μας δεν τον γούσταρε στην αρχή. Κανένας. Όποιος πει ότι τον γούσταρε, ούτε εγώ. Κανένας δεν πανηγύρισε. Κανένας. Το γύρισε και αγωνιστικά, γιατί παρουσίασε μια ομάδα που χαιρόμαστε να τη βλέπουμε. Τέτοια μπάλα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε. Κατέκτησε τον double, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, μέσα στο γήπεδο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στο τέλος και με τα λόγια του, έδειξε ότι δεν κολλάει πουθενά, δεν το έπαιξε καθόλου δημόσια σχέση να έχει ανοιχτή πορτούλα στην ΑΕΚ ή στον Ολυμπιακό αύριο μεθαύριο. Κατάλαβες, κλέφτες, είστε κλέφτες, τέλος. Δηλαδή, μπήκε μέσα στο πετσί και έγινε ένας άνθρωπος του ΠΑΟΚ, δικός μας. Θα έπρεπε να τον βοηθήσουν περισσότερο. Θα έπρεπε να τον τα έχουν έτοιμα αυτά που ζήτησε. Δεν ζήτησε τίποτα παράλληλο. Εννοείται. Λέω εγώ τώρα. Από εκεί πέρα. Έτσι. Κατανοούμε ότι υπάρχουν δυσκολίες με τα γραφεία. Είπανε ότι θα τα δώσουν, δεν υπάρχει θέμα. Και τώρα βλέπουμε ότι όχι ότι δεν θα δοθούν. Απλά αυτή η καθυστέρηση γιατί να υπάρχει. Γιατί δεν είμαστε πάντα. Γιατί σαν Έλληνες γενικά. Είμαστε τελευταία στιγμή. Το έχουμε. Κοίταξε, στον ΠΑΟΚ πάντα θα μας γει η ψυχή, αδερφέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ όλα τα χρόνια αυτό θυμάμαι. Όλα, από μικρό παιδί. Αυτό θυμάμαι. Πρέπει να μας γει η ψυχή. Έτσι. Εδώ τώρα είναι ξεκάθαρο. Θα πάμε ακόμα και αν έρθουν αύριο, αν πει ο Βέρμπλουμ ήρθα. Αν πει ο δεύτερος επιθετικός, κλείσαμε, όποιος και να είναι. Αν έρθει ο αριστερό μπακ. Δεν υπάρχει περίπτωση και θα είναι και λάθος βέβαια, έτσι. Να τους βάλεις μέσα. Να διαταράξουν κάτι το οποίο είναι έτοιμο. Έτσι κι αλλιώς το αριστερό μπακ θα έρθει για αναπληρωματικός. Δεν θα έρθει για να παίξει θέση του Βιερίνια. Μιλάμε για τους άλλους τώρα, για τον χάφτο κεντρικό που πώς θα μπει αυτός για να μάθει τα ακούγια της ομάδας. Θα χρειαστεί χρόνος, φίλε μου. Έτσι. Πολύ. Έτσι πιστεύω. Εντάξει. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση, αδερφέ. 8.50. Θύμισε μου πάλι όνομα. Γιάννης. Γιάννης. Έγινε. Να σε καλά. Έγινε. Να σε καλά. Bye. Να σε καλά. Bye. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Επίσης πρέπει να το πω εγώ, ας πούμε, ότι καθυστέρησα. Πρέπει να το πει ο παραγωγός ή ο δημοσιογράφος. Περάσανε ανεπιστρεπτοί οι εποχές που ό,τι έλεγε ο δημοσιογράφος αυτό ήταν νόμος. Έχει ο καθένας εκεί πέρα έξω τη δική του άποψη. Καταρχήν είναι τόσα πολλά τα μέσα πλέον. Με το διαδίκτυο, με τα site, είναι τόσα πολλά, τόσες πολλές οι πηγές που ο δημοσιογράφος περισσότερο πλέον λέει άποψη παρά ενημερώνει. Δεν περιμένεις από μένα να πω την είδηση, από μένα συγκεκριμένα όχι, γιατί δεν έχει δημοσιογραφική εκπομπή. Αλλά δεν περιμένεις την είδηση, περιμένεις να ακούς άποψη. Αν εγώ λοιπόν πω ότι είπα παιδιά μια χαρά δεν καθυστερήσαμε, τι σημαίνει ότι ο άλλος έξω θα το πιστέψει? Δεν πάει έτσι, δεν πάει. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Χωρίς να σημαίνει, χωρίς να σημαίνει ότι θα πρέπει να μπολιαστούμε με full γκρίνια και να ισοπεδώσουμε τα πάντα και όχι και τα λοιπά. Πάμε στο άλλο άκρο. Μια ανησυχία ναι, αλλά να ξεκινήσουμε πάλι με μύρλα και με γκρίνια και με φαγωμάρα μεταξύ μας, όχι. Για πες από κάτω του κουμπάρε μου. Τι κάνεις, καλά? Καλά αδερφέ. Ζουμουσού αδερφέ μου. Ζουμουσού. Λοιπόν, πρώτον. Μην τρελαίνεστε, ήταν ένα φιλικό παιχνίδι. Α, δεν είπα για το φιλικό. Δεν λέω για το φιλικό. Δεν λέω για το φιλικό. Α, ωραία. Δεν ξέρω αν άκουγες από την αρχή. Μάλλον δεν άκουγες από την αρχή. Είπα το φιλικό. Όχι, δεν άκουσα. Όχι, δεν είναι. Τα φιλικά, παιδιά, είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε αυτό το δεδομένο χρονικό διάστημα, δεν με απασχολεί. Ούτε θα διαβολογήσουμε στη νίκη, ούτε θα φέρουμε την καταστροφή. Πιο περισσότερο ανησυχούμε για την καθυστέρηση στις μεταγραφές που έπρεπε να είναι ήδη εδώ, γιατί θα πάμε να παίξουμε τη Βασιλεία με τους Περσινούς. Αφού έτσι είμαστε μια ζωή, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να είμαστε ανοιχτοί. Αυτό έλεγα. Μια ζωή, αυτό είμαστε. Αυτό έλεγα. Δεν πιάστηκα από το φιλικό. Το φιλικό, παιδιά, δηλαδή αν χθες κερδίζαμε 2-1, ας πούμε, θα άλλαζε κάτι. Τι θα γινόταν, άπραγο, ναι. Δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, δεύτερον,
Συγχαρητήρια στο Μανολόπουλο, είναι εκπληκτικός ο άνθρωπος. Πόσο αγαπώ, πόσο αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους. Είναι τρομερός τύπος, τον ευχαριστώ και σε ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ για το δώρο που κέρδισα. Και τρίτον, να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα Πόλο τη δική μου, που πριν από δύο μέρες κάναμε, ανεβήκαμε από Α2 στην Α1, όμιλος Φιλών Θαλάσσης. Είσαι πολίστας. Ήμουν. Ήσουνε. Ο γιος μου παίζει τώρα. Μπράβο. Ναι. Μπράβο, φίλε. Πολύ δύσκολο άθλημα. Πάρα πολύ δύσκολο. Όταν ήμουν μικρός νόμιζα ότι πάτωναν οι παίχτες. Μετά από... Αλήθεια στο λέω, όταν ήμουν πιτσιρικάς, μικρός ρε παιδί μου, στο δημοτικό. Νόμιζα ότι πατώνουν. Όταν κάποια στιγμή λοιπόν έδειξε υποβρύχια πλάνα και τους είδα ότι από κάτω δούλευε το πόδι όλη την ώρα, λέω, όχι ρε φίλε, τι κουραστικό που είναι αυτό. Γι' αυτό και οι πολίστες αρωτήσουν τις γυναίκες. Ποιοι άντρες είναι στο top 3 από κορμιά, από σώματα. Θα σου πούνε, θα σου πούνε σίγουρα τους πολίστες μέσα. Το ξέρεις πουλάκι μου. Έχεις λιντοκοπήσει περίπτωση... στο παρελθόν, έτσι. Το ξέρουμε. Έχουμε περίπτωση που ο άλλος δεν αφήνει τη γυναίκα να το φέρει μόνη της στο παιδί, γιατί φοβάται να τραβάει. Αν είναι έτσι τότε φίλε είναι μια σχέση του πόλου. Θα πρέπει να το δει. Γιατί έχουνε, πώς είναι οι σχέσεις τους, έχουνε, υπάρχει μεγάλη πόλωση στην οικογένεια. Κατάλαβες, όλα τα αθλήματα πορώνεσαι, με το πόλο πολώνεσαι. Και μπορώ να πω διάφορες άλλες μαλαμπίπι που με αφήσεις, οπότε όπως λέω και εγώ για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά, είναι άθλημα το οποίο έχει χρονόμετρο και στα αθλήματα που έχουν χρονόμετρο πρέπει να είσαι πάνω απ' όλα έξυπνος, να δουλεύει το μυαλό. Από εκεί και πέρα, και γρήγορος, και στη σκέψη και στο κορμί. Δεν το συζητώ. Α, μπράβο, ναι. Δεν το συζητώ. Α, μπράβο. Μάλιστα. Κωστή, πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση. Να σε βάλω και στην κλήρωση. 519. 519. Θύμισε μου και το μικρό. Στέλιος. Έγινε Στέλιο. Πήρες ωραίο γυαλί, εντάξει. Τέλειο. Μπράβο, θα το δεις από κοντά. Μπράβο. Χαίρομαι. Έχω πει πάρα πολλές φορές. Καμαρώνω για τους χορηγούς. Και το ξέρουν ότι τους αγαπάω. Είτε είναι χορηγοί είτε δεν είναι, όπως ο Σκιάδης. Έχει σταματήσει ο Σκιάδης. Παραμένουμε φίλοι, παραμένουμε αδέρφια. Έτσι έρχονται και παρέρχονται οι χορηγοί. Δεν σημαίνει ότι άμα σταματήσουμε αύριο, σταματάμε να έχουμε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν λέω καμαρώνω, καμαρώνω γιατί ξέρω ότι όταν θα πάει ο ακροατής μου, αποκλείεται να τον κακομεταχειριστεί. Αποκλείεται να τον δει, όχου μωρέ, ήρθε τώρα ο κουτραδόρος να πάρει τζάμπα το γυαλί, ή να φάει τζάμπα το τραπέζι, ή να πάρει τζάμπα την τηλεόραση και το τάμπλετ. Ή να φάει τζάμπα το παγωτό, ή να πάρει τζάμπα να πούμε τα κρέατα κτλ. Ίσα ίσα όταν πηγαίνουν από εμάς, με μεγάλη ζέση, με μεγάλη χαρά τους υποδέχονται τους ακροατές μες στα ζουμουσάκια. Γιατί είναι και αυτοί ίδιο πράγμα με εμάς. Ίδια μούρλα, ίδια τρέλα, ίδια αγάπη για τον ΠΑΟΚ, ίδια αγάπη για τον συνάνθρωπο κτλ. Γι' αυτό ταυτιζόμαστε. Γι' αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο που τόσα χρόνια συμβαδίζουμε. Δεκαετία μιλάμε τώρα με τους περισσότερους χορηγούς. 10 χρόνια. Εντάξει, και είναι και ανταποκδοτικότητα. Okay. Ο άλλος βλέπει ότι δεν. Κανένας δεν σε αγαπάει μόνο για τα ωραία σου μάτια. Αλλιώς μένει μόνο φίλος. Βλέπει ότι υπάρχει, ότι ακούει κόσμο στην εκπομπή και πηγαίνει. Ότι προβάλλεται και η επιχείρησή του. Είναι σημαντικό αυτό. Πάμε, η τελευταία γραμμή. 2. Μου κάνεις το σήμα της νίκης. Ή κάνεις χιλάκια duck face. Α, 2. Όχι, αγόρι μου. Ναι, γεια σας. Κωστή. Καλώς το ναι. Έλα, Κλάους. Έλα, ρε Κλάους. Τι γίνεται, ρε Κλάους, πού είσαι. Ξέρω που είμαι. Στον κόσμο μου. Τι κρίμα ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Χθες ήμουν στο πατρικό μου, στη μάνα μου και κατέβασα κάτι πράγματα από το πατάρι. Γιατί ήθελα να τακτοποιήσω κάτι περπατούρες του μικρού κτλ. Και βρήκα παλιά σπορ του Βορρά. Και έχει φίλε κάτι πρωτοσέλιδα με Κλάους. Στεναχωρήθηκα. Στο λέω αλήθεια. Για το συγκεκριμένο παιδί βέβαια δεν του φταίει κανένας άλλος. Στο μυαλό του φταίει. Αυτός την καριέρα του την άφησε να βαλτώσει. Κρίμα όμως. Κρίμα. Το βλέπω να πήρε κανένα δόνι εκεί πέρα και να τον ψιλοαναστένει. Μα, λες. Πρέπει να πιάσεις πάτο για να αρχίσεις να ανεβαίνεις και είναι πολύ κοντά. Κοίταξε, είναι ωραίο να πιάνεις πάτο αρκεί να είναι βραζιλιάνικος. Λοιπόν, Κωστή, αυτό που είπες για τους δημοσιογράφους, λοιπόν, που είπες ότι πλέον υπάρχουν πολλά μέσα και τα λοιπά στο ίντερνετ, εδώ κάνεις ένα μικρό λάθος και εσύ που είσαι δημοσιογράφος, θα πρέπει να το ξέρεις καλύτερα από όλους. Πες μου και θα σου πω αμέσως. Ότι η δημοσιογραφία δεν υπάρχει στο ίντερνετ. Υπάρχει δυστυχώς πάρα πολύ λογοκλοπή και αντιγραφή. Δηλαδή, υπάρχουν ας πούμε 5 σοβαροί δικτυακοί τόποι που έχουν νέα, που έχουν έναν ανταποκριτή, που έχουν έναν ρεπόρτερ κτλ. Θα έρθουν οι χίλιοι.
Θα πάρω την είδηση ή θα την κάνουν copy-paste ή θα την αλλάξουν λίγο δεν τα λόγια. Αυτό είναι φίλε επατητούρα. Αυτό είναι επατητούρα. Δεν μιλάω για αυτό. Ακριβώς, αυτό γίνεται. Και το χειρότερο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο εσύ νομίζεις ότι υπάρχουν ας πούμε 20 πηγές για ένα θέμα και στην πραγματικότητα διαβάζεις πάντα τη μία πηγή. Εγώ δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα ότι τώρα η είδηση δεν περιμένεις να την ακούσεις από μένα. Δηλαδή 5 και 5 παθαίνει διάστρεμα ο Νεϊμάρ. Έτσι. Στις 5 και 6 λεπτά, ένα λεπτό μετά, το έχει μάθει όλη ακόμα η φίλη. Ακόμα θα τσιρίζει και θα κάνει κύκλους. Ακόμα καλά αυτό, έτσι κι αλλιώς ότι για ένα τέταρτο θα κυλιέται. Λοιπόν, αν θέλω να σου πω ότι παλιά. Η Γκαρσία τελικά έγινε σύμβουλος της Βραζιλίας, τίποτα. Τι πράγμα. Ο Γκαρσία έγινε σύμβουλος της Βραζιλίας του Νεϊμάρ, τίποτα. Όχι ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία. Πρόσεχε τα σύμφωνά σου. Πρόσεχε τα σύμφωνά σου. Τι αναστήθηκε ο Γκαρσία, παιδιά. Γιατί εγώ έμαθα ότι είναι. Καθυλωμένος ακόμα ο άνθρωπος. Όχι, όχι, είναι στην ίδια κλινική με τον Σουμάχερ και τώρα σιγά σιγά βγαίνει από το κόμμα. Τον έχουν... Ναι, ναι, έστειλε στον Ταμπάρεθ, έστειλε τέτοιο. Συνάδελφε, λέει, βλέπω ότι και εσύ έχεις προβλήματα και εγώ την έχω πατήσει και τα λοιπά. Με σκότωσαν και τέτοια. Τι να πω. Έλεγα το εξής λοιπόν, για τον, μια μόνο κουβέντα. Γιατί περιμένει ο άνθρωπος αυτοπυρβολείται, σταμάτα. Έλα, πες. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα γιατί. Η ομάδα έχει το υλικό, δηλαδή δεν μπορείτε καν να πάρεις παίκτη ομοιό ας πούμε με τον με οποιονδήποτε από αυτούς που έχεις. Εκτός ίσως από αυτό το μέσο ας πούμε, ο οποίος είναι Τερατάκι. Δεν χρειάζεται να κάνεις 10 μεταγραφές, δηλαδή μόνο και μόνο για να πεις ότι έκανα μεταγραφές. Όλοι οι φίλοι θα λύσει όλες τις ομάδες και στην Μπαρτσελόνα θα λένε να φέρουμε το καινούργιο αστέρι, το οποίο κάνει παπάδες, μπλα 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 μπλα. Έχουν μέσα 11 παικταράδες και ψάχνουν να βρουν το άοριστο, το καινούργιο, το φοβερό. Καλά, αυτό παντού δεν είναι. Είμαστε στην ωραία θέση φέτος, σε αντίθεση με όλους τους άλλους οι οποίοι πραγματικά ακόμα δεν έχουν πληρώσει τίποτα. Βλέπεις τι γίνεται. Ναι, και έχουμε έτοιμη ομάδα. Έτοιμη ομάδα. Δεν διαφωνεί κανένας. Θέλουμε μια-δύο προσθήκες, μπάση να γίνει ακόμα καλύτερη. Αυτό. Αλλά και μην έρθουν, η ομάδα είναι έτοιμη. Τελείως. Δεν είπαμε το αντίθετο, νομίζω, έτσι. Όλες μέρες απλά έτσι, σαν σημείωση. Είπαμε. Έχουμε. Φιλιά, αφήνω από αυτό. Φιλιά, πυρπολείται ο τελευταίος. Φιλιά, αυτοπυρπολείται. Μου δώσες όνομα για να σε βάλω στην κλήρωση. Έλα, 7-7 είναι ο Θόδωρος. 7-7-1. Θόδωρος. Έγινε Θοδωρή. Να είσαι καλά. Καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα, στη τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι! Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Sorry που περίμενες. Έλα, αδερφέ. Έλα. Είμαι ο Γαβρίλ, πρώτη φορά τηλεφωνώ. Και τελευταία! Ερώτηση. Το Γαβρίλος. Με το γράφεις με γιώτα ή με ήττα. Με ήττα. Γιατί? Γιατί κόβεις το γιώτα, το Γαβρίλος. Όχι, περίμενε. Στο Γαβρί. Το Γαβρί. Στο Γαβρίλ. Δεν είναι με γιώτα. Ναι. Άρα το πρώτο γράμμα δεν είναι αυτό που κρατάς. Και πετάς τα άλλα. Το λέω γιατί κολλητός μου χρόνια είναι Γαβρίλος. Και έχουμε πάντα αυτό το θέμα. Κανονικά. Ναι, υπάρχει και το Γαβρίλης. Άλλο και άλλο. Πάλι, το Γαβρίλης πάλι με γιώτα δεν πρέπει να είναι. Υπάρχουν και Χρήστος και με γιώτα. Καλά, και το έχω δει και αυτό. Και Χρήστος. Και Άρης που το γράφουν με γιώτα για τους ευνόητους λόγους. Τέλος πάντων, αφού τελειώσαμε με τα ονοματικά, πες μου τι θέλεις, αδερφέ μου. Συνεχίζουμε. Απλώς θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ένας παλιός ακροατής από Γιώργο Βέννη. Όχι, ρε φίλε. Να πω... Ναι. Πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, ναι, Κωστή. Σας απολάβανα τότε με τους αθλητήριους. Να φανταστείτε, αφού έλεγα στους δικούς μου, υπάρχει κάποια καλομήρα η οποία είναι καλλιτέχνης και τα λοιπά. Φίλε, καλομήρα, φίλε, πόσο παλιός μπορεί να είσαι. Αυτή από το Fame Story. Μα είχα μάθει την καλομήρα από εσάς πρώτα. Καλομηρόπληκτη και τα λοιπά. Ήταν από το Fame Story που έλεγε Μαρίδια και τα λοιπά. Την είχα βάλει και σε εκείνο το hip hop που είχα κάνει για την Εθνική. Θυμάσαι που είχαμε κάνει ένα hip hop κομμάτι στον 103. Βέβαια. Την είχα βάλει μέσα εκεί να κάνει Μαρίδια. Τέλος πάντων, πολύ παλιός. Όπως επίσης που μας υποσχόσασταν ότι θα κλείσετε την εκπομπή με Τζουτζούκα. Τζουτζούκα, πω, φίλε, είσαι παμπάλαιος αρχαίος είσαι. Εντελώς. Μάλιστα. Εντελώς. Πόσο χρονών είσαι, αν επιτρέπετε, είσαι 45? Είμαι 57. 57! Σοπα, ρε φίλε. Ναι. Δεν ακούγεσαι για 60, φίλε, να ξέρεις. Ναι, ναι. Παντρεμένος, 31 χρόνια, εγγονής, 4,5 ετών. Έχεις εγγονή, πω, φίλε. Με έχει στείλει τώρα, με έχει στείλει. Πες μου να σε βάλω καταρχήν και στην κλήρωση. Περίμενα να σε βάλω και στην κλήρωση. Μήπως και είσαι τυχερός σήμερα. Πες μου λίγο το όνομά σου, το μικρό, είπες. Γαβρίλ και 707 τελειώνει το τηλέφωνο. Α, είσαι Boeing. 707. Πολύ ωραίος. Μάλιστα. Πες τι άλλο θες, αδερφέ. Να περάσει από εδώ να κεράσω καφέ.
Έτσι. Επικοινωνώ και με Κόλκα και με Ζαγόρα, είμαι του πέναλτι και τη ζούγκλα. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Είναι αγάπη μου. Αλλά εσένα σε παρακολουθώ σε όλους τους σταθμούς που ήσουν. Το καταλαβαίνεις. Αγόρι μου, αγόρι μου. Να είσαι γερός. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ. Κάποια στιγμή μιλήσαμε πρόπερση, πέρυσι νομίζω. Στο καζίνο, στην έκθεση. Α, στην έκθεση. Μπράβο, στην μπράβο, έκθεση μπράβο. Που ήσουν, ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Αυτό που ήθελα να πω ότι αυτό που δεν θα ήθελα να συμβεί ναι. είναι να γίνει κάτι με τη Βασιλεία και να πούμε γιατί δώσαμε τον τζάλμα. Αυτό. Αυτό το σκηνικό δεν θέλω ναι. να το δω. Ή γιατί να μην έχουν έρθει οι καινούργοι να βοηθήσουν. Αυτό ναι. σίγουρα το περιμένουμε και όλα αυτά τα οποία είπαν οι προλαλήσαντες και εσείς σχετικά με τον προπονητή ισχύουν. Ναι. Ακριβώς αυτή ήταν η θέση όλων μας. Έτσι τον βλέπαμε, αλλιώς τον είδαμε και αλλιώς τον απολαμβάνουμε τώρα. Σωστό. Έγιναν αυτά που έγιναν γιατί ο ΠΑΟΚ είναι, λες και είναι ελληνική ομάδα που όλα γίνονται, αρκετά πράγματα γίνονται τελευταία στιγμή. Γκρινιάζουμε γιατί είμαστε μαθημένοι και με αυτό. Δεν είναι απαραίτητα. Κοίταξε, η κριτική ή η γκρίνια μέχρι ένα ναι. σημείο είναι θεμητή. Δεν είναι, σημαίνει ότι δεν εφησυχάζει, σημαίνει ότι ανησυχείς για κάτι. Αυτό που αγαπάς δεν το αφήνεις σε μια κατάσταση. Οκ, okay, τέλεια περάσαμε πέρσι, πήραμε τον double, ναι. τώρα όλα καλά. Δεν είναι έτσι. Όταν αγαπάς το παιδί σου, θες το παιδί σου συνέχεια να προοδεύει. Ενδιαφέρεσαι γι' αυτό. Θα το μαλώσεις κιόλας. Θα ενδιαφερθείς. Άλλο αυτό. Άλλο ισοπαίδωση, αποκαθήλωση, λιδωρία, ξέρω εγώ, εξευτελισμό, κοιτάω να τα κάνω όλα μπάχαλο, άλλο αυτό, έτσι. Μιλάμε, υπάρχει και αυτή η πλευρά. Δεν πάμε εκεί, δεν πάμε εκεί. Έτσι. Μα σε μια σχέση πολλές φορές ο άλλος επικοινωνεί με τον σύντροφό του με γκρίνια. Φυσικά. Ή το ερμηνεύει ο σύζυγος ως γκρίνια. Εντάξει. Τα ξέρεις αυτά, παντρεμένος είσαι. Ο πυρήνας είναι ο εξής, ο άλλος. Είναι αυτός που αγαπάω. Ενδιαφέρομαι για αυτόν. Θα καταλάβει επίσης το ενδιαφέρον μου ότι δεν είναι για να δημιουργήσω φασαρία και ότι είναι επειδή νοιάζομαι, επειδή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Ο ΠΑΟ και η σχέση αυτή. Αυτό έχει σημασία. Κατάλαβες. Έγινε Γαβρίλο. Να μην ξαναπάρεις 20 χρόνια. Φιλιά. Γεια, γεια, γεια. Απίστευτο. Να παίρνουν ακροατές που λέει ξεσάγκουγα πριν. Μιλάμε τώρα 15 ετία είναι αυτός. Για να λέει καλομήρα. Διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ηλεκτρονέτ Μαμπουκίδης Νικολαίδης, υπέροχα πράγματα. Boss Siemens Pizzos, τρομερά πράγματα θα βρείτε εκεί αυτό το διάστημα. Επίσης, Volterra, ενίος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, χορηγός πρώτης ώρας. Και βέβαια, ηλεκτρονέτ Μαμπουκίδης Νικολαίδης. Την είπαμε την ηλεκτρονέτ Μαμπουκίδης Νικολαίδη. Μανολόπουλος γυαλί, ηλίου γυαλί Οράσεως. Καταπληκτικά πράγματα στην Παναγή Τσαλδάρη 22. Στην Νεάπολη, εκεί θα βρείτε. Κληρώνουμε σήμερα καφετιέρα Siemens, γυαλί, Optics Μανολόπουλος και κρέατα Άγγελος στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπανδρέου 125, επιστρέφουμε! Μπούκα! Εδώ είμαστε! Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς 2310-287-888. Έφυγε μια πάρα πολύ αγαπημένη ηθοποιός. Συνήθως οι κωμωδίες έπαιζε με πολύ χαρακτηριστικό γέλιο, μιλάω για την Τζέσι Παπουτσί. Νέα γυναίκα, κρίμα. Μόνο καλά λόγια έχουν να πούν αυτοί που τη γνώρισαν. Αλλά και σαν παρουσία, ρε παιδί μου, ήταν πολύ συμπαθής. Όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι έτσι φεύγουν από τη στενοχώρια, από το άγχος, από την μελαγχολία, και τους βγαίνει σε αρρώστια. Τους βγαίνει σε αρρώστια. Τι να πω. Σημασία έχει τι αφήνεις πίσω σου όταν φεύγεις και τι λένε αυτοί οι οποίοι μένουν πίσω σου, η λεγόμενη ιστεροφημία που λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Πάμε στις γραμμές, περιμένει κόσμος και μετά θα πω χορηγούς για να μην σε καθυστερώ άλλο, ήδη περιμένατε αρκετά. Καλημέρα σας, ναι! Έλα, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Γεια σου, Στελιάρα. Να πω ότι ξανά ότι κληρώνουμε καφετιέρα Siemens, γυαλί Optics Stores Μανολόπουλος, και κρέατα από το λεωφορείο Άγγελος, κρέατα ενός μήνα. Έλα, Στελάρα, μου σε ακούω. Γράψε 283 τώρα που τίποτα να το ξεχάσουμε, μα ένα. Μπήκες ήδη. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για την περίπτωση του Γιαννούλη, φίλε. Ναι. Με τον Ανατρόμητο έχουμε τις τέλειες σχέσεις σαν ομάδες. Μας ψήνουν παίκτες, τους βοηθάμε και εμείς να ψηθούν, δηλαδή μας κάνουν χάρη ο ένας βοηθάει τον άλλον. Τώρα έτυχε στον πάγκο, ας το πούμε, ένα απρόβλεπτο αυτό που έγινε με τον Λεβέκ. Πάνε πάρει τον Γιαννούλη και δώσουν δυο άλλους δανεικούς. Δηλαδή δεν χάλασε ο κόσμος. Να είναι backup ένας έτοιμος παίκτης να βοηθάει τον Βιερίνια. Ναι. Και δηλαδή, από το να κάθομαστε να ψάχνουμε εμείς που έχουμε δικό μας παίκτη έτοιμο, γιατί να μην ψάχνουμε να τρώμε τους φίλους, να το δώσουμε δύο ταλέντα που έχουν να πάνε να ψηθούν εκεί και να πάρουν παιχνίδια. Αυτό έπρεπε να το σκεφτούμε πριν πούμε ότι μένει άλλη μια χρονιά.
Δεν ξέρω τι σκεφτείτε. Σίγουρα εκείνο που κάτι α πούμε είχε σου τέλειγε ότι φέτο είναι καλά του άλλου το πουλί. Ξέρω εγώ τι να πει. Εντάξει, αλλά παρόλα αυτά ρε φίλε είναι ένα δικό σου εργαλείο. Δεν πρέπει να πει ότι έγινε μια αναποδιά. Δικό μου είναι τον παίρνω. Δεν πιστεύω ότι είναι παράλογο. Ούτε θα διαταραχθούν οι σχέσει με. Και το καλό προηγούμενο που υπάρχει με αυτή την ομάδα. Από το να πάει να ψάχνει να πάρει έναν παίκτη αφιβόλο αξία, να τον πληρώσει, να μην σου βγει, να μην σου κάνει και να είναι ο Βιερίνια μόνο του και να τρέχει να βγάλει χρονιά. Γιατί στο τέλος θα μας βγάλει αβαρία και ο Βιερίνια και θα τρέχουμε. Μα σωστό, δεν είναι μόνο για τις φορές που ακούω ότι άμα τραυματιστεί ο Βιερίνια δεν είναι να τραυματιστεί, παιδιά. Χτυπάμε ξύλο. Είναι και ότι θα χρειαστεί να ξεκουραστεί σε κάποια μάτς. Δεν μπορεί να παίζει. Είναι τεράστια η χρονιά για να πούμε ότι. Τη βγάζει μόνο ένας. Πρέπει να ξεκουραστεί κιόλας. Δηλαδή σε μάτς που είναι πιο εύκολα, σε μάτς που είναι κυπέλου, σε μάτς τα οποία είναι μικρότερης δυναμικότητας ο αντίπαλος. Δεν μπορεί να πηγαίνει με σπασμένα φρένα. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα μείνει έτσι η ιστορία. Δηλαδή και αριστερό μπακ θα πάρουμε και κεντρικό χαφ θα πάρουμε και επιθετικό θα πάρουμε. Απλά καθυστερήσαμε. Δεν φέρουμε την καταστροφή. Εκφράζουμε ανησυχία κι εμείς όπως όλοι μας ανησυχούμε. Για την ομάδα, ανησυχούμε για όλο αυτό, ζούμε για αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, και μας απασχολεί. Πώς το λένε, δηλαδή. Πώς το λένε, ούτε λέμε ότι αμάν και καταστραφήκαμε, δεν υπάρχει. Η ομάδα είναι έτοιμη σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Χρειάζονται κάποιες να μπολιάσεις κάποια πραγματάκια για να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι ακόμα. Έτσι λέω εγώ. Τώρα ο καθένας μπορεί να διαφωνήσει. Μπορεί να πει ότι θέλει 10 μεταγραφές. Λοιπόν, Κωστή, προχθές είπες μια λέξη Μπαξιμάη, θυμήθηκα ένα ανέκδοτο, ρε φίλε. Τι λέξη? Είχες πει Παξιμάδι. Παξιμάδι, αν εγώ τι κάνω, φοβερή, υπάρχει παροιμία. Φίλε, κάνω τους κατώ μου Παξιμάδι. Φοβερό, φίλε. Πηγαίνει ένας σε ένα φούρνο, ρε παιδί μου, να πάρει τα καθημερινά τέλος πάντων, περιμένει στην ουρά. Βλέπει και έχει κάτι ωραία Παξιμάδια ο τύπος, πω, λέει, θα πάρω κανένα κιλό, λέει, τα λυμπίστηκα. Έχει τώρα τον εξυπηρετήσει, τον ρωτάει το μάστρο, ξέρεις έτσι θυμωτικά, μεγάλε πώς πάνε δουλειές. Ποιες δουλειές δεν φίλε με την κρίση, τους κάτω μας Παξιμάδι το έχουμε κάνει. Τι θα θέλατε, αυτό σε ένα γάλα να φύγω, λέει. Γεια, γεια σου, ρε! Καλό, φίλε, γεια. Σου λέει, τι να, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω από εδώ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Μήπως γνωρίζετε, ναι, γιατί δεν πήραμε ακόμα επιθετικό. Γιατί καταρχήν έχουμε Πρίγιοβιτς και γιατί πάντα πρέπει να αργούμε λίγο. Αυτό είναι στη φύση μας, τι να κάνουμε. Γιατί Κωστή παίζει ακόμα στο Μουντιάλ. Α, έτσι λες, ε. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι θα πάρουμε από εκεί. Είναι κοντός. Ναι, δηλαδή, είναι κοντός. Περίπου, ναι, ναι. Πόσο κοντός λευκός, δηλαδή. Κοντός και λευκός. Κοντός, λευκός. Ναι. Ναι. Μέχρι τώρα περιγράφεις τον Κουτσιανικούλη. Πρόσεξε. Δεν είπα. Μαλιάς. Τίποτα. Πάμε. Είπα κοντός. Ναι. Κοντός, κοντός λευκός. Γρήγορος. Κοντός λευκός. Ψηλός μελάκρινος. Γράφε. Ναι. Γρήγορος. Ναι. Με έφεση στο σκοράρισμα. Κοντός. Αλλά και στην τρίπλα. Λευκός. Γρήγορος. Τριπλέρ. Μάλιστα. Και περιμένουμε να τελειώσει από εκεί για να έρθει εδώ. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Έχεις πληροφόρηση. Έχω πηγή και τα λοιπά. Η αματική. Έχω έναν φίλο που δουλεύει εκεί πέρα. Στο Μουντιάλ. Ναι, ναι. Και μου το λέει συνέχεια. Μου λέει εσύ, εδώ είναι. Από εδώ θα έρθει ο παίκτης, από εκεί θα έρθει ο παίκτης, οπότε ξέρω πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία. Έχω και κάτι θείους και θείες εκεί στη Ρωσία και με έτσι, κάτι συμπεθέρους και αυτά, κάτι συνυφάδες και τα λοιπά. Μ' αρέσουν αυτά. Πεθαίνω. Τσουκνίδα, πεθαίνω. Δεν έχω καλές πληροφορίες. Κανονικά, φίλε, γιατί να μην έχεις. Δεν είναι. Λοιπόν. Κωστή, εγώ λέω πάρε άδεια επιτέλους να πάρουμε κανένα παίχτη, γιατί μου φαίνεται πάλι το σημαντικό θα τους πάρουμε από 27 Ιουλίου και μετά. Όλοι αυτό μου λένε. Γεια σου Μανούλο! Λέω, περίμενε, βάλουμε σε κλήρωση. Σε βάλα ήδη. Στις κλήρωσεις, οκ. 600 και, έτσι. Τι ήθελα να πω, ελπίζω επιτέλους να πάρουμε κάποιον που να αξίζει και να αξίζει η αναμονή που έχουμε. Δεν νομίζω να πάρουμε έναν που δεν θα αξίζει. Για να αργούμε, πάει να πει ότι θα πάρουμε ένα. Φαντάζεσαι, αργήσαμε να πάρουμε ένα που δεν αξίζει. Όχι. Δεν θα πάμε σε τέτοιες κινήσεις. Εγώ βλέπω ότι το ένα λάθος κάνουμε μετά το άλλο αυτές τις μέρες πάλι. Δηλαδή, όπως είπε και προηγούμενος, είχαμε αριστερό μπακ πολύ καλό τουλάχιστον. Αυτό είναι λάθος. Μια χαρά. Λάθος. Και τον δώσαμε πάλι δανεικό και κρατήσαμε τον άρρωστο. Εντάξει.
Δεν γίνεται και αυτό. Και προσπαθούμε με αλχημία, με τον Λεβέκ είναι, είναι πάρα πολύ καλό να βάλει στη θέση του. Εμπεγμός. Μακάρι το παιδί το πιστεύουμε και μακάρι να αρπάξει την ευκαιρία ο Μπαλογιάννης. Ωραίο αριστερό ποδαράκι έχει, αλλά δεν είναι αυτή η θέση του. Τώρα αν ο Λουτσέσκου δει ότι μπορεί να κερδίσει, μακάρι το παιδί. Να τον βάλουμε, να παίξει εκεί πέρα. Okay. Ας βάλει και τον Μάτος. Και ο Μάτος έπαιζε αριστερά. Από εκεί ξεκίνησε. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή παίχτες που έπρεπε ήδη να τους έχει. Ο Λουτσέσκου το είπε 2-3 φορές, 5 πόσες φορές. Το είπε. Και χθες το είπε. Ότι δεν θα είναι. Και ακόμα περιμένουμε με το περιόριστο budget να μην παίρνουμε τίποτα μέχρι τώρα. Τίποτα δεν έχουμε πάρει, αλλά οκ. Okay, εντάξει. Περιμένουμε αυτούς οι οποίοι είναι. Πήραμε τον Χατζερίδη, πήραμε τον Ζαμπά. Τέλος πάντων. Εγώ περιμένω να κάνει ένα παίχτη που να κάνει διαφορά επιτέλους μια φορά στον ΠΑΟΚ. Έγινε Μανόλο. Σε χαιρετώ. Έγινε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πόσο του μηνός έχουμε σήμερα? Σήμερα νομίζω έχει 4, πόσο? Ναι. 4. Ναι, ναι. Αν έχει 4. 3. Έχουμε να χάσουμε ακριβώς 120 μέρες. Είχαμε ένα φοβερό, από την Τρίπολη, αυτό είπα πριν, δεν ξέρω αν το άκουσες. 4/3 χάσαμε. 4/3. Σήμερα έχει 3 το μήνας. 3 Ιουλίου. Άμα είχαμε 4 θα ήταν 120 μέρες ακριβώς. Απίστευτο. Απίστευτο. Δεν πειράζει, εσύ ήταν αυτή ήταν. Και ας ξανακάνουμε, ας ξανακάνουμε 4 μήνες. Ναι, για αυτούς που κάθονται και συζητάνε για τα αποτελέσματα στα φιλικά. Δεν νομίζω ότι ασχολήθηκε κανένας, όπως είδες. Λέω τώρα, εγώ ξέρω ότι ασχολήθηκε. Ναι, εδώ στην παρέα μας. Γιατί άμα μπεις και δεις τι γράφουν καλά, και τι λένε, θα καταλάβεις τι. Είπαμε, υπάρχουν κάποιοι που κοιτάνε τώρα, δηλαδή αν εχθές κερδίζαμε 5-0 τη Ρότσελαντ, θα σήμαινε τι, ότι είμαστε έτοιμοι. Η Νότσαλαν μεθαύριο παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Άσχετο από αυτό, ρε Παναγιώτη. Λέω, αν κερδίζαμε 5-0, θα άλλαζε κάτι? Δεν αλλάζει για κάτι. Για μένα όχι. Εδώ εγώ, αυτά που λέμε, ότι περιμένουμε να έρθουν οι παίκτες, και ναι, είναι πέρα από το φιλικό. Πέρα από το φιλικό. Ξανά. Δηλαδή, αν θα κερδίζω την Νότσαλαν ή όχι. Αλλάζει την άποψή μου για το αν πρέπει να έρθει ένας Βέρμπλουμ ή ένας δεύτερος επιθετικός ή ένα αριστερό μπακ. Επηρεάζει εμένα. Εμένα ξέρεις, με επηρεάζει που χαλάς τη διάθεση του ανθρώπου αυτού που σου είπε του τι θέλει. Του Λεβέκ. Και... του Λουτσέσκου. Ναι. Ναι, του χαλάς τη διάθεση. Δεν είναι υποχρεωμένος να βγαίνει συνέχεια και να λέει αυτό το πράγμα που είπε. Πρέπει να κάνουμε για τις μεταγραφές, πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Γιατί να τον αναγκάζει να το λέει αυτό? Βοήθησε τον κι εσύ, αφού υπάρχει η εντολή από τον πρόεδρο, βοήθησε τον με κάθε τρόπο. Βοήθησε τον. Κάνε τη δουλειά σου. Κάνε. Απλό κάνε. Πράγμα αυτός... είναι. Τη δουλειά σου κάνε. Ακριβώς. Η δουλειά σου είναι δώσ' του τα, εφόδια, αυτός ανταποκρίθηκε όχι απλά άριστα και με το παραπάνω σε όλα. Και, είχες και... τόσο χρόνο. Τώρα έφτασε στο σημείο και να τον πάρει. Σήμερα ή χθες να τον έπαιρνες, δεν θα υπολογιζόταν για το παιχνίδι. Γιατί το έφτασες μέχρι εκεί? Εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Προφανώς περίμεναν ότι θα έχουν νωρίτερα λυμμένα τα θέματα, ότι νωρίτερα θα έχουν πάρει το ok του Πούκη, ξέρω εγώ, ή του Βέρμπλουμ, δεν ξέρω τι. Αυτό δεν νομίζω ότι κανένας τους ήθελε να φτάσει. Δεν πρέπει να κρέμεται κανέναν. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Χιλιάδες. Φίλε, μεθαύριο, απάντηση. Ναι. Καλώς. Δεν θες. Πάμε παρακάτω. 5 μέρες περιθώριο. Τι πάμε. Τώρα, όσο πάμε. Γι' αυτό το παλικαράκι που το βαφτίσανα, ο Λουτσέσκου μπορεί να τον κάνει αριστερό μπακ, όντως. Εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί ό,τι είπε το έκανε ο άνθρωπος. Ό,τι είπε. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Αν αύριο κάνει κάτι λάθος, πάλι θα βγούμε να το πούμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάω, αισθάνομαι μία ασφάλεια. Αισθάνομαι μία ασφάλεια μαζί του. Έτσι, για την ομάδα. Αυτή τη λέξη. Δεν καλά στη διάθεση, ρε φίλε, έτσι. Και τον κάνει τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω. Έγινε, Παναγιώτη. 485, βάλε με σκληρό. Σε βάλω κιόλα. Έγινε, φιλιά. Έγινε. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το καλημέρα. Παιδί. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις? Όλα good. Έλα, Μαγιού. Έλα. Για να πω μια καλημέρα. Όλα ok. Όλα ok. Πολύ δουλειά. Χαμός. Απλά ένας χαμός. Μπράβο, φίλα. Έχει δουλίτσα, αυτό με ενδιαφέρει. Βάλαμε σκληρώσεις, φίλε, 064. Έφτασα εκεί που έπρεπε να ξεφορτώσω. Ξεκινώντας από το νέο Δελχή. Ναι. Έφτασε στο παλαιό, Βελγί.
Γαμαίο γαμό που σημαίνει παντρεύω. Καλημέρα. Αγόρι μου. Φιλιά σου Μουσού. Σε έβαλα ήδη Χάρη. Σε έβαλα ήδη. Χάρης 064. Γεια σου Χάρη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Αν είμαστε και πιο σύντομοι θα μιλήσουν όλοι. Εγώ φταίω σε αυτό το πράγμα. Πιάνουμε την κουβέντα. Πάμε στο μεθ επόμενο. Έχουμε και διάλειμμα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι έγινε, τι κάνεις. Καλά αδερφέ, δόξα τω Θεώ. Είσαι ο. Δημήτρης. Γεια σου, έλα, Δημητράκη. Δημήτρη. Έλα, Δημητράκη μου. Έλα, αγόρι μου. Θα κάνουμε ένα διάλογο. Ό,τι θέλεις, φίλε. Ωραία. Προσπαθώ να καταλάβω λίγο τι έχουμε μέσα στο μυαλό μας, γιατί κάπου το χάνω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι αποδυναμωμένος. Για τι θέμα αναφέρει, για τις μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ είναι αποδυναμωμένος. Στην ουσία όχι, γιατί μόνο ο Τζάλμα έφυγε. Μάλιστα. Πες μου μία ομάδα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Μία ρε παιδί μου, θέλω να μου πεις μία. Ωραία, και εσύ και οποιοσδήποτε θέλει να πάρει τηλέφωνο μετά. Μία ομάδα η οποία σήμερα έχει ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της, είναι έτοιμη, μπαίνει αύριο να παίξει. Μία. Δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλες ομάδες, Δημήτρη. Μισό λεπτό, ρε Κωστή. Μισό, όχι μισό λεπτό. Δεν τι με είναι, η αγορά θα σου πω κάτι. Είναι. Θα σου πω το εξής. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Η αγορά τι είναι, ρε Κωστή. Ο και η ΑΕΚ είναι ακόμα φίλες στο ψάξιμο και είναι σε πολύ ανώτερο σημείο. Κωστή μου, η αγορά τι είναι. Ό,τι γουστάρει ο ΠΑΟ και ό,τι όπως δουλεύει η αγορά. Για να καταλάβω λίγο. Επίσης, δεν παίζει κάθε ομάδα μάτς στις 24 Ιουλίου. Εμένα με ενδιαφέρουν τα του οίκου μου. Αυτά με ενδιαφέρουν. Να είμαστε εντάξει εμείς 24 Ιουλίου. Σωστό αυτό που λες. Ότι ο ΠΑΟ μπορεί να λειτουργήσει σε μια αγορά που λειτουργεί διαφορετικά. Ο ΠΑΟ μπορεί να λειτουργήσει του κεφαλιού του. Έχεις αυτή την εντύπωση. Όχι βέβαια. Μα καταρχήν είδες, έχω πει πάρα πολλές φορές το παράδειγμα πόσο δύσκολο είναι να πιστούν παίκτες να έρθουν. Είδες ο άλλος πήγε στη Β' Αγγλίας, στη 14η ομάδα. Πες μου εσύ, αύριο θες να φέρεις τον Βέρμουν, σωστά. Όχι αύριο, χθες έπρεπε να τον έχω πάρει. Ναι, πες μου, ωραία, πες μου. Σε ποιο πρωτάθλημα θα το φέρει. Καλά. Πότε θα του πεις ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα. Εσύ θεωρείς ότι δεν καθυστερήσαμε. Εγώ θεωρώ, φίλε, ότι όλα αυτά είναι φυσιολογικά σε αυτό το πρωτάθλημα που είμαστε. Ναι. Είσαι η τελευταία τρύπα, αν όχι η τελευταία, η πρώτη τελευταία τρύπα του Ζουρνά. Αν νομίζουμε ότι επειδή είμαστε μια ομάδα η οποία είναι καλά, είναι normal και όλα πάνε ρολόι, ο παίκτης, οποιοδήποτε καλός παίκτης, ναι, θα έρθει σε αυτό το μπάχαλο που έχει έναν υπουργό ο οποίος παίρνει τα 30 εκατομμύρια τα δικά μου και τα δικά σου και τα γυρνάει βόλτες για να δει ποιοι θα βολευτούν. Ναι. Και ποιες περιφέρειες θα βολευτούν για το πρωτάθλημα. Και που την ίδια στιγμή σώζουν τον Παναθηναϊκό και όχι μόνο τον σώζουν κατηγορία. Ακριβώς, προσπαθούν τώρα να βρουν και άκρες. Εσύ πες μου λοιπόν, γιατί σε αυτό το πρωτάθλημα που δυστυχώς τυχαίνει να είναι και η δικιά μας ομάδα, δυστυχώς, ωραία, πρέπει να έρθει ο κάθε παιχταρά. Το έχουμε πει πολλές φορές, Δημήτρη, επειδή είσαι παλιός. Γιατί εμείς θέλουμε και παιχταρά, δεν θέλουμε κανένα τυχαίο, θέλουμε και παιχταρά. Ξέρεις πολύ καλά ότι το έχουμε πει χιλιάδες φορές, έχω πει το συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα υπέροχο σπίτι με πολλή αγάπη μέσα, με όλα τα κομφόρ, με όλα τα καλά του κόσμου, με πολλή ζεστασιά, ένα ευλογημένο μέρος. Όμως το οίκημα αυτό το υπέροχο είναι χτισμένο πάνω σε ένα βάλτο. Ανοίγει όλο τον μπαλκόνι. Γιατί με στο βάλτο αυτό περιμένουμε να έρθουν οι παιχταράδες στις 25 Ιουνίου, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος για να καταλάβω. Πρόσεξε. Και εγώ γιατί είμαι χαζός. Υπάρχει το αντίβαρο σε αυτό που λες. Δηλαδή, συμφωνώ μέχρι ένα σημείο. Όπως ήρθε ο Μάτος, όπως ήρθε ο Βαρέλα, όπως ήρθε ο Πρίγιοβιτς, όπως ήρθε ο Βιερίνια, όπως ήρθαν αυτοί, ναι, τέτοιους ζητάμε. Δεν ζητάμε να έρθει ο Νέιμαρ. Περίμενε τώρα. Έτσι. Σωστά. Θα σου δώσω και εγώ τον αντίλογο πάλι. Ναι. Μάτος. Από την Ουκρανία. Από κατεστραμμένη ομάδα με οικονομικά προβλήματα. Σωστά. Δεν θα μπορούσε να βρει άλλη ομάδα ο Μάτος. Ο Μάτος. Πιστεύω θα μπορούσε. Εννοείται πως θα μπορούσε. Θα μπορούσε να βρει. Όπως πείσαμε λοιπόν αυτό να έρθει. Δηλαδή σταματάει, ναι, κάπου το δεν έχετε κανένας. Ναι, ναι. Οκ, okay, δεν θα έρθει ο Νέιμαρ. Δεν είπα εγώ δεν έρχεται κανένας. Δεν έρχεται το χρονικό διάστημα που θέλουμε κανένας. Ο καλός ο παίκτης περιμένει για να πάει σε καλό πρωτάθλημα. Μήπως και του προκύψει κάτι άλλο. Α, μπράβο. Ο παίκτης διαφωνείς ότι πρέπει να του βάλουμε, διαφωνείς ότι πρέπει να του βάζουμε του παίκτη και ένα χρονικό όριο. Δηλαδή, σαν πάω, σαν οργανισμός, δεν πρέπει, ναι, να διαφωνώ, του πω. Διαφωνώ, ναι, διαφωνώ. Δηλαδή, τον αφήνουμε ελεύθερο. Θέλω τον καλό τον παίκτη και ας έρθει και 31 Αυγούστου όπως ήρθε πέρυσι ο Βιερίνης. Από το να μην έρθει καθόλου, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Ναι. Από το να μην έρθει καθόλου, εννοείται. Γιατί έχω αποδεχθεί σε ποιο πρωτάθλημα παίζω. Αν δεν αποδεχθούμε αυτό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν όμως πάμε 31 και δεν έρθει αυτός ο παίχτης, τότε δεν πρέπει να έχω εναλλακτικές. Τότε θα μιλήσουμε αλλιώς. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, όταν έρχεσαι σε μια παιδική χαρά, γιατί πραγματική παιδική χαρά είμαστε, όχι η ομάδα,
Ναι, δεν χρειάζεται να εξηγείς, Δημήτρη, δεν χρειάζεται να εξηγείς. Δεν μιλάμε για την ομάδα. Το είπαμε. Μιλάμε για το πρωτάθλημα του Βασιλιάδη, του Κοντονή. Γιατί ζητάμε, Κωστή μου, από την ομάδα μας να κάνει το ακατόρθωτο, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος. Γιατί το ζητάμε να το κάνει. Δημήτρη, αυτή την προσπάθεια για να έρθει ο σημαντικός παίχτης σε ένα τέτοιο σάπιο πρωτάθλημα, την πληρώνει ο Ιβάν με πολλά παραπάνω χρήματα. Το καταλαβαίνεις, έτσι. 100%. Δηλαδή, το handicap που έχουμε. Για και να θα το... την πληρώνει μια ζωή. 100%. Δηλαδή, του λες του παίχτη, βάζεις καταρχήν λαός, ομάδα, καλοπληρωμένος, τα πάντα, παράδεισος, ο καιρός, βάζεις χίλια πράγματα στη ζυγαριά για να πεις στον άλλον. Οι παίχτες. Και ο Φορ σε πληροφορώ, πάλι από τη Ρωσία θα έρθει. Και ξέρεις γιατί. Δεν με ενδιαφέρει η χώρα από την οποία θα έρθει. Είναι πάρα πολύ απλό το γιατί. Γιατί εκεί πέρα μπορεί να κάνει τη δουλειά και να μιλήσει διαφορετικά και να λειτουργήσει διαφορετικά. Άλλο αυτό, άλλο είναι αυτό. Απλά τα πράγματα. Εμένα, γιατί Δημήτρη, προσπαθούμε δεν με απασχολεί από μια ομάδα η οποία είναι μοντέλο, ωραία. Πρέπει εμείς όχι και καλά να τη βγάλουμε την ομάδα αυτή πάλι μπάχαλο. Γιατί για να ικανοποιηθούν πέντε άνθρωποι. Όχι, όχι. Να λένε ότι ο προγραμματισμός είναι μπάχαλο. Σε καμία αυτό. Περίπτωση. Εκεί είμαστε τελείως αντίθετο, το έχουμε πει. Άλλο κριτική. Έχει και άλλο, γίνει λάθος. Άλλο κάνουμε την ομάδα μπάχαλο. Παιδιά, το είπαμε πολλές φορές. Άλλο η ανησυχία, Δημήτρη μου. Άλλο η ανησυχία που εκφράζουμε και άλλο να άντε όλα από την. Αυτό θέλουν κάποιοι. Με αυτό ζουν. Έχει γίνει ένα λάθος σημαντικό. Ο Γιαννούλης. Έχει γίνει ένα λάθος σημαντικό και έχει να κάνει με τον αριστερό μπακ. Ο Γιαννούλης. Εκεί έγινε λάθος και έγινε λάθος σημαντικό. Εγώ το καταλαβαίνω. Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο για τον Λουτσέσκου. Ναι. Γιατί και εγώ τον Λουτσέσκου ξέρεις πόσο πολύ τον έχω στήριξει, αλλά ξέρεις και πόσο πολύ τον έχω κριτικάρει. Όταν, μα είναι έτσι, ο έτσι είναι το σωστό. Λοιπόν, να καταλάβει, ο Λουτσέσκου να καταλάβει ο κάθε Λουτσέσκου. Ωραία. Ότι σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ένας ο οποίος είναι παιχταράς και μπορεί να έχει νιονιό στο κεφάλι του θέλει 10 μέρες το πολύ, 10 το πολύ για να καταλάβει το τι παίζει η ομάδα του. Θέλει 10 μέρες το πολύ. Αυτά εγώ τα ακούω βερεσέ. Έγινε, έγινε Δημήτρη. Πες μου εσύ ποιος μεγάλος παίκτης φεύγει από τη μια ομάδα και πάει στην άλλη και θέλει 2,5 μήνες για να μάθει το σύστημα. Πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνουν αυτά. Έγινε. Είναι αυτά. Έγινε Δημήτρη. Σε φιλώ. Bye. Λοιπόν, bye. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ξαναλέω τελευταία φορά. Το κρατήσαμε πολύ τώρα με τον Δημήτρη. Αλλά είπαμε σημαντικά πράγματα, πιστεύω. Λοιπόν, κληρώνουμε καφετιέρα Siemens από την Electronet Παπουγκίδης Νικολαίδης. Κληρώνουμε γυαλί ηλίου από το Optic Stores Μανολόπουλος. Και κληρώνουμε και κρέατα από το Κροπολείο Άγγελο στην Νάπολη. Μην ξεχνάτε, χορηγή δεύτερη ώρα είναι η λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εξαιρετικά πράγματα τρώτε εκεί. Είναι η Tenda Home, Γιώργο και Γιάννη Καντουρτζίδη. 4-30-0-11, 35 χρόνια εμπειρία. Χαροπλαστή Αρτοπία Νικολαίδη. Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Υπέροχα πράγματα και στο Λαγκαδά έναντι ο ΕΔ. Και βέβαια, Genethrix Plus τη Καλό 23-12-200-500. Φυσικό, φυτικό προϊόν. Σώζετε τις τρίχες στα μαλλιά σας. Ξέρει η Καλό τι κάνεις. Εκλεκτά σε φαρμακεία παντού. Τηλεφωνήστε το 23-12-200-500. Ενημερωθείτε. Έτσι κι αλλιώς μας πέφτουν τα μαλλιά με αυτά που βλέπουμε γύρω-γύρω. Genethrix Plus. Επιστρέφουμε άμεσα. Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε! Ζούμε σου λέμε, ζούμε μεγάλες στιγμές, ζήστε τις! Και ωραία έχουμε να το βάλουμε αυτό. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση και όσους κουβάδες και να ρίξουμε, ξαναλέμε, άλλο κριτική, άλλο ανησυχία, άλλο ισοπαίδωση. Είναι τεράστια η διαφορά. Νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό που λέμε. Εδώ είμαστε, κληρώνουμε για ακόμα ένα τέταρτο. Πάμε στις γραμμές, περιμένουν. Κληρώνουμε μία καφετιέρα Siemens, θα βγάλουμε τον τυχερό στον αέρα στο τέλος. Κληρώνουμε κρέατα ενός μήνα από το Κροπολείο Άγγελο στη Νεάπολη. Και βέβαια κληρώνουμε και γυαλί υπέροχο από τα οπτικά Μανολόπουλος στη Νεάπολη. Καλημέρα σας, νέοι! Καλημέρα, καλημέρα Κωστή. Καλό στο στράτο. Ο Κούλης θα την κάνει την κλήρωση. Ο Κούλης, ε! Για την καφετιέρα. Ναι. Λοιπόν, η αντιπαράθεση που είχατε με τον φίλο του Δημήτρη. Όχι αντιπαράθεση, δεν νομίζω ότι διαφωνήσατε. Ναι, αντιπαράθεση είναι. Μιλάτε από δύο διαφορετικές σκοπιές για το ίδιο θέμα. Δεν νομίζω ότι διαφωνήσαμε. Συμφωνούμε σε γενικές γραμμές. Δεν συμφωνήσετε και 100% όμως. Okay. Λοιπόν, αυτό που είναι το θέμα. Ο Δημήτρης λέει ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Ότι. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω. Πάρα πολύ δύσκολα έρχεται κάποιος σίγουρα, εδώ όταν θέλουμε.
Εγώ λοιπόν υπάρχει, δεν διαφωνώ όμως, σε αυτό. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος. Ναι. Όταν έχεις μια ομάδα η οποία πρέπει να είναι πλήρης για να πάει να παίξει ένα σημαντικό παιχνίδι, γιατί δεν νομίζω ότι θα είχε κανένας πρόβλημα άμα παίζουμε με τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ για το Europa League, ότι δεν πήραμε αριστερό μπακ και δεν ήρθε ο Βέρμπλουμ και δεν πήραμε ένα πληρωματικό σεντερφόρ. Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι κληρονομιά από αυτό που μας κάνανε πέρσι, γιατί δείτε με η ΑΕΚ, ας πούμε, τι αντίπαλο θα παίξει. Παίζεις με μια πολύ καλή ομάδα, δυστυχώς. Αν έπαιζες με τον Άγιαξ δεν θα υπήρχε το συγκρίνια. Γιατί δεν είναι ο Άγιαξ ομάδα που τρομάζει. Η Βασιλεία είναι ομάδα που τρομάζει, γιατί είναι ομάδα. Ναι. Αυτή στην τελική τι να πούνε που έφυγε ο βασικός τους μπακ, ο σέντερ φόρ τους και το εξτρέμ τους. Ναι. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις, από αυτούς έφυγε ο βασικός μπακ. Εννοείται. Το σέντερ φόρ και το εξτρέμ. Εννοείται. Σαν να φύγει από εμάς ο Πρίγιοβιτς, ο Μάτος και ο... Ναι. Όχι ο Τζάλμα, ξέρω εγώ, αλλά ο... Πράγμα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας κοιμήσει φυσικά, έτσι. Όχι, νομίζω αλλά το θέμα είναι όμως ότι θα γίνει αυτό. Θα έπρεπε το scouting του ΠΑΟΚ να δουλεύει καλύτερα στο γεγονός ότι υπάρχουν δύο κενά στις θέσεις των μπακ αριστερά και δεξιά από πέρυσι, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν καλυφθεί. Ναι. Τα κενά που είχε ο ΠΑΟΚ από πέρυσι σαν ομάδα ήταν αριστερό-δεξί μπακ αλλαγές. Ένα στόπερ σε στυλ Χατσερίδη, πιο ψηλός, πιο δυνατός, να μπορεί να καθαρίζει τις φάσεις. Ένα χαφ και ένα σεντερφόρ. Ναι. Και από αυτά κάλυψε μόνο το στόπερ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί υπάρχει αντιπαράθεση. Στην ουσία. Θα πρέπει η ομάδα να δουλεύει λίγο καλύτερα στο σκάουτινγκ. Δεν είναι 100% ευθύνη της ομάδος. Διότι δεν παίζουν όλες οι ομάδες οι καλές Champions League από τις 19 Ιουλίου. Στο. Κάποιες μπαίνουν απευθείας, κάποιες μπαίνουν στο παιχνίδι τον Αύγουστο και εσύ μπαίνεις από τον Ιούλιο. Ο καλός ο παίχτης, ειδικά τώρα που έχει Μουντιάλ, ότι έχουμε handicap, Στράτο. Είναι handicap που λένε και οι μορφωμένοι. Έχουμε ένα μειονέκτημα. Το ότι είμαστε σε αυτό το πρωτάθλημα. Όμως να έχει καλύψει τα κενά του, δηλαδή να μην περιμένεις τον Βέρμπλουμ, να έχεις πάρει έναν ο οποίος είναι ένα σκαλί πιο κάτω και να είσαι έτοιμος, πάνοπλος, να έχεις εξοπλίσει τον προπονητή σου με όλα τα εργαλεία που θέλει, να πας να παίξεις το παιχνίδι και μετά επειδή εδώ έχεις και το budget, σωστό, να πάρεις και το Βέρμπλουμ. Μπαίνει το ερώτημα λοιπόν. Προτιμώ να τελειώνω νωρίτερα και να φέρω έναν λιγότερο καλό ή να περιμένω όσο χρειαστεί αυτόν ο οποίος είναι από το πρώτο ράφι. Και επειδή έχεις απεριόριστο budget, σου απαντώ. Σου απαντώ. Επειδή έχεις απεριόριστο budget, θα ετοιμάσεις την ομάδα με τους καλύτερους παίκτες που μπορείς στο χρονικό περιθώριο που μπορείς και μετά που θα τελειώσεις το χρονικό περιθώριο και θα έχεις την άπλα σου, θα φέρεις και το Βέρμπλουμ, θα φέρεις και καλό σεντερφόρ, θα φέρεις και καλό μπακ, θα τα φέρεις όλα. Γιατί έχεις απεριόριστο το μπάτζετ. Yeah. Αφού τα λεφτά δεν είναι πρόβλημα. Έτσι είναι. Λοιπόν, να πω και ένα τελευταίο να μην κρατάω και τις γραμμές. Να δώσω μια πληροφορία για την εκπομπή. Ναι. Σήμερα στο μάτσο της Αγγλίας με την Κολομβία, ναι, να ξέρεις ότι στο γήπεδο θα υπάρχουν 3.500 αστυνομικοί και πάνω από 500 σκυλιά, γιατί ακούγεται ότι η φανέλα της Κολομβίας θα έχει γραμμές. Χαιρετώ. Γεια σου Στράτο. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Φλαρακό. Καλώς το παιδί. Γεια σου Κάραγια. Έλα παρακάτω είμαι. Έλα παρακάτω. Φιλαράκι, η αλήθεια είναι μία και τη λέει ο Δημήτρης. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Ήθελα να τα πω κι εγώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά επειδή στο μυαλό μας εμείς έχουμε την ΠΑΟΚΑΡΑ, τη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, γι' αυτό και την αγαπάμε, γι' αυτό και τα θέλουμε έτσι όπως θέλουμε εμείς. Ναι. Κάποια πράγματα δεν γίνονται φίλε. Ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής που τον ξέραμε, οποιοσδήποτε, που ήταν μεγάλη κλάση και ήρθε πριν τα τέλη Αυγούστου, περιμένω να μου πεις το όνομά του. Όχι, δεν υπάρχει. Το ξέρουμε, το ξέρουμε ότι ένα βάζει άλλους σε πρώτη μοίρα και μετά έρχομαστε. Το έχουμε πει και όχι σαν ΠΑΟΚ, σαν πρωτάθλημα. Δεν περίμενα να μου το πει ο Δημήτρης. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Απλά λέμε τώρα να φέρω αυτά γιατί με κάλυψε σε αυτά που είπε. Έχουμε πει 100 φορές. Έχω πει το παράδειγμα με το σπίτι που είναι, το υπέροχο σπίτι που είναι χτισμένο σε ένα βάλτο. Αυτό που είπε τελευταίο είναι το καλύτερο στο παλικάρι, την ερώτηση. Τι θέλει. Να περιμένεις για να φέρεις το καλύτερο ή να φέρεις τώρα κάποιον σαν αυτούς που έχεις. Για να πούμε ότι φέραμε. Μα δεν υπάρχει τέτοιο. Κατάλαβες. Γιατί αυτή τη στιγμή, πέρσι ήμασταν καλυμμένοι από τους παίκτες μας. Θέλαμε 2-3 παίκτες προσθήκες καλύτερος από αυτούς που έχουμε για να πάμε παραπάνω. Αυτό δεν θέλαμε. Άμα ήταν να φύγει ο Τζάλμα και να φέρουμε άλλο ένα Τζάλμα δεν έχει διαφορά. Ναι. Κρατούσαμε και τον Τζάλμα ή τον Μακ. Κατάλαβες τι λέω. Άρα θες το κάτι παραπάνω. Αν θες το κάτι παραπάνω φιλαράκι, εκτός τι πρέπει να πληρώσεις, θα πρέπει να περιμένεις. Να δεις να πάει οπουδήποτε άλλο. Μα αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Περιμένουμε.
Δεν κάνουμε αυτό, ρε φίλε. Όταν γκρινιάζει ο ενδεχόμενο, δεν κάνει αυτό. Όχι εσύ προσωπικά. Όχι, και που είναι παίκτη και είναι προετοιμασία. Να σου πω κάτι. Όλοι, ακόμα, ακόμα και αυτό που περιμένει. 10 Ιουνίου. Ακόμα και αυτό που περιμένει. Δεν εκφράζει μια ανησυχία ότι καθυστερούμε και αγχώνομαι. Για το ότι ας πούμε δεν θα έχω τους καινούριους παίχτες στο σημαντικό μάτς. Να σου πω κάτι. Άρα δεν, έχω να, δεν έχουμε διαφωνία μεταξύ μας. Απλά ο καθένας είναι... Και τι κάνανε και είναι δεν είναι καθυστερημένοι. Δεν έχουν καθυστερήσει. Γιατί δεν μπορείς να φέρεις τέτοιο παίκτη. Αν ήθελες να φέρεις αυτό που λέει που είπαμε για το αριστερό μπακ, ήταν λάθος κίνηση. Ας κρατούσαν τον Γιαννούλη. Ή ας τον φέρουν πίσω τώρα. Κάποιος, όταν θες ένα καλή παραπάνω παίκτη, δεν μπορείς να τον φέρεις στα μέσα Ιουνίου. Πότε ξεκινάνε οι τέτοιες παιδιά, οι μεταγραφές? 1 Ιουλίου. Πόσο? 1 Ιουλίου δεν ξεκινάνε. Ξεκινήσανε. Και εγώ έτσι ξέρω. Ναι. Από πότε εμείς λέμε ότι θέλουμε παίκτες και να είναι εδώ? Από το Μάιο που τελείωσε ο τελικός. Καθίστε καλά, ρε παιδιά. Πού είναι και φέρτους? Από τότε αρχίσαμε και λέγαμε. Ναι. Πώς θα γίνει να έρθουν τώρα? Υπάρχει κακό θα πάθει με αυτούς που ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει κάπου αλλού ένα λάθος για μένα. Ενδιαφέρομαι για τον Βέρμπλουμ. Σωστά. Ναι. Αν αυτό το πράγμα. Επικοινωνιακά δεν το ακριβώς, αυτό, αν αυτό το πράγμα δεν το ξέρει ο κόσμος. Ότι εγώ τόσο καιρό περιμένω αυτό. Είπα και εγώ πριν, δηλαδή, ότι παράδειγμα, από 10... ο Ζαμπά ήρθε. Το ξέραμε καθόλου πριν? Όχι. Όχι. Ο Μάτος παράδειγμα. Ναι. Ξέραμε εγώ πριν ότι θα έρθει ο Μάτος. Μίλησα για το αν άργησαν ή όχι. Επικοινωνιακά έχουμε. Όχι, θέμα. Γιατί όταν ένα, εντάξει, όταν ένα όνομα. Ένα όνομα όταν ένα όνομα ο κόσμος το διαβάζει, το ακούει. Πλανάτε για πάρα πολλές εβδομάδες αυτό, ειδικά στους, σε αυτούς οι οποίοι περιμένουν πώς θα σπείρουν μπάχαλο, δίνει βούτυρο στο ψωμάκι. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για ανησυχία ή για κριτική, αλλά σε αυτούς που περιμένουν να πούνε να ρε, είδες. Άρα. Καλό θα ήταν, τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά. Πολύ νωρίς ξεκινήσαμε εμείς να λέμε αυτό, αυτό. Δηλαδή αυτόν τον Βέρμπλουμ, ας πούμε. Και η ομάδα ότι αυτός μας ενδιαφέρει. Αυτόν τον Βέρμπλουμ, τώρα κλείνουμε μήνα. Κλείνει μήνας. Αυτό λοιπόν. Σίγουρα, μπορεί και παραπάνω. Συσσωρεύεται αυτό το πράγμα. Και για αυτούς οι οποίοι, το ξαναλέω, περιμένουν στη γωνία για να δημιουργήσουν πρόβλημα, να χαλάσουν το καλό κλίμα που έχουμε έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό λέω εγώ συνέχεια. Ότι είδες εχθές τι έγινε. Ουρές φίλε, ουρές ο κόσμος. Και αυτοί δεν πήγαν επειδή κάνουμε καμιά μεταγραφή σπουδαία, πήγαν επειδή θέλουν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη για αυτό που μας έδωσε η ομάδα πέρσι, για το ότι πήραμε τον double και ότι πιστεύουν ότι του χρόνου θα πάω τρένο. Κατάλαβες. Και αυτό. Για κάτι, και κάτι τελευταίο, γιατί σοβαρέψαμε πολύ, πόσο μπροστά έβλεπε ο Μπατατούρης, ρε φίλε, που ήθελε να ανοίξει σχέσεις με την Ιαπωνία. Φιλιά, φιλιά πολλά. Ο να σου σύρω το χασόνι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακόμα μια-δυο γραμμούλες για να κάνουμε και την κλήρωση. Ναι, καλημέρα. Έλα ρε Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το παιδί. Τι γίνεται, Φελαράκη? Καλά, αγόρι μου, καλά. Καλά, δόξα τω Θεώ. Σε πήρα σήμερα, ξέρεις γιατί. Χθες είπα, δεν θα σ' άκουγα στην κλήρωση. Μήπως βγήκε το 476, κατά λάθος. Ναι. Για το... ναι. Μπα. Για τα κρέατα. Όχι τα κρέατα, βρε, για το... το σύστημα σιδερώματος, το πρεσοσίδερο. Όχι, γυναίκα βγήκε, γυναίκα. Ναι. Γυναίκα, Σαλταφερίδου. Ναι, Σαλταφερίδου, κάτι, δεν θυμάμαι τώρα το μικρό όνομα. Ναι. Σαλταφερίδου το θυμάμαι επειδή είναι αυτή από το Survivor, να πούμε. Ναι. Λοιπόν, μπράβο, η Εύη, πώς τη λένε. Άκου να δεις, Λαράκη, θα σας πω κάτι. Και εγώ νομίζω είναι πολλές. Ναι. Λίγο σύντομα, σε παρακαλώ. Έχεις γιατί... ναι. Έχεις δίκιο για τον Βέρμπλουμ, γιατί κατήντησε λίγο κουραστικό. Αλλά αν είναι να τον πάρουμε, αξίζει η υπομονή. Μα αυτό στο τέλος, αν έρθει ο παίκτης, ξέρεις τι λες, χαλάλι ρε παιδί μου, χαλάλι. Ναι, ναι. Απλώς ο κόσμος δεν περιμένει καμία φορά, δεν έχει υπομονή. Εντάξει. Λοιπόν, θα πω ένα πράγμα τώρα, μια ιστορία που μου συνέβη την Κυριακή, λίγο έτσι να χαρείτε να... Ναι, λίγο σύντομα, Κωνσταντίνε μου, λίγο σύντομα, ναι. Λοιπόν, άστο, θα το πω άλλη φορά. Αύριο, αύριο, για να την πεις μετά χρόνο. Έλα, συγγνώμη που δεν σ' άφησα τώρα, αλλά πρέπει να φύγω. Δεν πειράζει, όχι, ρε, να κάνω και τις κληρώσεις. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Ιστορίες να έχουν, θα λέμε. Μπράβο, 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 μπράβο. Πάμε παρακάτω. Να κλείσουμε την τελευταία γραμμή, ναι. Τρεις. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Έλα, έλα. Έχω 10 λεπτά να σας πω κάποια πράγματα. 10 λεπτά. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καταρχάς και εγώ είμαι υπέρ του Δημήτρη. Βασικά τι θα σου πω. Πρώτα απ' όλα, ο μάνατζερ έχει το λόγο του να το κοινοποιήσει, έστω και αν η ομάδα δεν το θέλει. Σωστό, για να μπορέσει να κάνει να καλύτερο παζάρι, ναι, ναι, και με τον ΠΑΟΚ και με άλλη ομάδα. Ναι. Άρα τρίβουν τα χέρια τους αυτοί που θέλουν να μουρμουρήσουν ή να πούν κτλ. Ναι.
Όχι, δεν μιλάμε για απλή μουρμούρα. Δεν μιλάμε για μουρμούρα. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που βασίζουν ολόκληρες εκπομπές στο να ισοπεδώσουν, στο να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν θα τους κάνουμε κάτι. Το ότι εκφράζουμε μία ανησυχία για την καθυστέρηση δεν σημαίνει ότι θα ισοπεδώσουμε τα πάντα και θα πάμε να σπείρουμε πάλι διχόνοια στον κόσμο ή να τον βάλουμε σε πρόβλημα. Η ερώτηση είναι ο Βαρέλα. Ναι. Σε πόσους μήνες ήρθε? Θυμάσαι? Πάρα πολύ καθυστέρησε. Άμπραβο. Μπλέξαμε τον Ρουμάνο εκεί, τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Ναι, έχει γίνει χαμός και περιμένα μήνες και μήνες. Σε αυτή την ιστορία, δυστυχώς, επειδή αυτό που είπατε και έχετε πει και επαναλαμβάνετε, τελειώνω με αυτό, δεν έχει λόγο να νομίζει κανείς ότι θα είναι όλοι σύμφωνα με τις δικές μας ανάγκες. Ωραία θα ήταν. Όπως είπε και ο Δημήτρης, η αγορά λέει ότι αν θες να πάρεις καλό παίκτη και δυστυχώς να στείς στην Ελλάδα, ναι, θα χρειαστεί να περιμένεις μέχρι την τελευταία ημέρα που κλείνουν οι μεταγραφές. Αλλά όσο γίνεται αυτό, εμείς έχουμε φέρει μέσα στην ομάδα, μια ομάδα που έπαιξε καλά, ακόμα 8 παίκτες. Όχι έναν, ούτε δύο. Δεν είπαμε. Μουστακίδη, Χαρίση, Λάμπρου είναι και αυτοί είναι ακριβώς, οι ακριβώς. Και είναι πολύ καλοί παίκτες. Δηλαδή πραγματικά εμένα μου άρεσε το πρώτο τους δείγμα. Και ο Λάμπρου έχει εντυπωσιάσει και ο Μουστακίδης θέλω να μείνει. Δεν θέλω να φύγει ο Μουστακίδης. Γιατί να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό. Και θέλουμε 27 παίκτες. Πού θα χωρέσουν? Μιλάμε αλλά για αυτούς οι οποίοι είναι από το πάνω ράφι και γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση. Γι' αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Γι' αυτό αλλά ίσως θα χρειαστεί να περιμένουμε και άλλο μήνα. Αλλά το ντουμπλάρισμα του Μάτος το έχουμε, είναι ο Κίτσιου. Δεν χρειάζεται να ξαναφέρουμε κι άλλον, γιατί μετά ο Κίτσιου. Μιλάμε για το ντουμπλάρισμα του Βιερίνη, όχι του Μάτος. Ναι, επειδή είπε κάποιος φίλος δεξί και αριστερό. Το δεξί είναι αριστερό, καλυμμένο. Το αριστερό έχει πρόβλημα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Μπαλογιάννης. Ναι, ναι. Έδινε όθηση στην ομάδα. Μακάρι. Η ομάδα έπαιρνε φόρα, πώς να σου το πω. Μ' άρεσε αυτό. Κάθε φορά που έμπαινε σε ημίχρονο, πρόσεξε το, δίνει όθηση. Γεια και χαρά. Γεια σου, φιλάρετε. Πάμε να πάρουμε δύο τελευταίες γραμμές. Σύντομα, παρακαλώ. Κωστή, καλημέρα. Έλα, γόρι μου. Έλα. Μιγγέλ Κάστρο. Έλα, Μιγγέλ. Πάμε. Λοιπόν, φίλε, εγώ δεν θα σε καθυστερήσω πολύ. Είμαι εγώ ο Πούκι ή ο Βέρμπλουμ. Ναι. Για πάμε να πρέπει να τα πούμε κάποια στιγμή όπως είναι. Και το παίζω και κάθομαι στην παραλία με τη γυναίκα, με την κόμενά μου και περιμένω και το παίζω. Δεν ξέρω, θα δω, θα σκεφτώ. Ναι. Και έχετε μπροστά μου ο μεγάλος Δήμητρα Μπερμπάτοφ με τα συμβόλαια, όντας στο scouting team του ΠΑΟ και μου λέει, μικρέ, ο Μπερμπάτοφ είμαι εγώ, ξέρεις ποιος είμαι, με βλέπεις, με ξέρεις. Ναι. Αλλιώς δεν είσαι ποδοσφαιριστής παγκόσμιος. Ναι. Υπογράφεις το και γράμμα μαζί στην Τούμπα. Ξέρεις ποιος ζητάει, ξέρεις που πας. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους που έχουν παίξει για μας. Δηλαδή, τι το πιο εύκολο να ενσωματώσεις τον μεγάλο Μπερμπάτοφ στο scouting team του ΠΑΟΚ και για τις δύσκολες περιπτώσεις που πεις Ελλάδα, μεγαλέ, που εσύ είσαι ιερότερας του ποδοσφαίρου. Για πιάσε αυτό το γατάκι που λέγεται Βέρμπλουμ. Σίγουρα άνθρωποι που έτσι, γιατί ο Βέρμπλουμ βάλει τον Μπερμπάτοφ μπροστά του Κωστή μου, θα κάνεις προσοχή. Δεν θα μας το παίζει, δεν ξέρω, θα δω, ήξεις αφήξεις και πολέμου δείξεις. Παιδιά, ήμαρτο, να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα. Αλλά μπορεί να του πει του Μπερμπάτοφ όμως, εκεί έπαιξες. Σε άφησα να παίξεις. Δηλαδή, κάνουμε λοιπόν στο κακό. Τι μας έκανε και ο Τούτος. Συμφωνώ εγώ. Μπράβο, σε αυτό που λες. Συμφωνώ σε αυτό που λες 100%. Φτά. Ήδη υπάρχουν άνθρωποι έτσι στην ομάδα και εν ενεργοί ποδοσφαιριστές και παλιοί οι οποίοι στάζουν μέλη για τον ΠΑΟΚ. Που αν σηκώσει το τηλέφωνο και του πει του Μάτος ή του Βαρέλα ή του Πρίγιοβιτς τι κάνεις, θα του πει έλα τώρα. Παράδεισος. Ή αν μιλήσει με τον Μουσλίμοβιτς, με τον Λίνο, με τον οποιοδήποτε πέρασε. Φίλε, νομίζω ότι και ο Μπερμπάτοφ για τον γκρουπ ΠΑΟΚ, για την ομάδα ΠΑΟΚ, δεν έχει κάτι κακό. Λέω, κάνοντα το συνήγορο. Όμως δεν το χρησιμοποιεί και αυτό δεν το χρησιμοποιεί. Δυστυχώς. Έγινε Μιγγέλ. Ποιος μεγάλος παίκτης λοιπόν το τελευταίο και κλείνω. Δεν θα καθίσει σου να πας τον Μπερμπάτοφ. Ή τουλάχιστον θα κάτσεις να ακούσεις την προσοχή. Και θα σκεφτεί πιο σοβαρά. Γι' αυτό, μα, γι' αυτό είπα πολύ ότι, καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα. Γι' αυτό είπα ότι δεν ισχύει, μέχρι ενός σημείου ισχύει το δεν έρχομαι στην Ελλάδα. Όπως ήρθαν αυτοί οι παίκτες, έτσι θα έρθει και ο άλλος. Απλά είναι τι χαρακτήρας είναι, πόσο επηρεάζεται από τη γυναίκα του, τι έχει στο μυαλό του, πόσο χρονών είναι, τι. Δηλαδή, δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Πάμε τελευταία γραμμή να μας βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση, ναι! Πέσαμε. Έλα, Χριστάρα, δώσε με λίγο από το 1 μέχρι το 59 για να δώσω την καφετιέρα, τα κρέατα και τα γυαλιά. Μπαμ, μπαμ. 7, ναι. 22 και 43. 7 την καφετιέρα, 22 τα γυαλιά, 43 τα κρέατα. Αρχίζω ανάποδα. Τα κρέατα.
Η Σοφία σε 062. Τα γυαλιά. Δεν μου έχει στείλει όνομα. Βάλαμε για τα γυαλιά. 644 το τηλέφωνο σου. Τα στείλω εγώ. Θα σε πάρω με τηλέφωνο τώρα βγαίνοντας. Λοιπόν. Και ο Πανάς Χρήστος είναι αυτός που κερδίζει την καφετιέρα. Πάρ' τον τηλέφωνο, Μαριλής, 6941 σε 981. Πανάς ή Πάνας, Πανάς μάλλον. Πανάς Χρήστος. Μέχρι να πάρουμε να βγάλουμε τον νικητή, να πω, Σουφού ΠΑΟΚ Περέας και Επανομής. Τα παιδιά, με σπουδαία δράση, σύνδεσμη δυνατή. 7 Ιουλίου, στον ποταμό Επανομής έχουν το χορό τους, με τα μωρά στη φωτιά. Έλα! Καλημέρα σας. Με για την καφετέρια. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είσαι πάντα τυχερός. Έχει τραπέζια, καρέκλες, τα πάντα, ε. Τα πάντα, φίλε, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Χρήστο, να είσαι πάντα τυχερός. Θα στείλουμε εμείς το όνομά σου. Πόσα μηνύματα έστειλες? Δύο. Δύο, μπράβο. Να είσαι πάντα τυχερός, φίλε. Να είσαι πάντα τυχερός. Κερδίζεις μια υπέροχη καφετιέρα Siemens από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θα στείλουμε το όνομά σου να πας να τα αυτοποιηθείς. Από σήμερα το μεσημέρι πηγαίνεις και φεύγεις. Πάρα, πάρα φιλιά πολλά. Ευχαριστώ. Φιλιά, φιλιά. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Λοιπόν, βλέπω να ανούγαμε Γιαννάκη. Αυτές είναι οι εικόνες που γουστάρουμε και αγαπάμε. Λοιπόν, θα δώσουμε αύριο δύο προσκλήσεις. Μας είπαν τα παιδιά από τον σύνδεσμο της Επανομής και της Περέας ότι θα κληρώσουμε για τα μωρά στη φωτιά. Έναν, δύο προσκλήσεις, 7 Ιουλίου. Εννοείται ότι και θα το διαφημίσουμε, εννοείται και ότι είμαστε μαζί με τα παιδιά και είναι και 10 χρόνια ο σύνδεσμος, 2008-2018. Αυτά, φτάσαμε στο τελείωμα, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με, όλα θα γίνουν. Τη διάθεσή μας δεν τη χαλάει κανένας. Το ότι ασκούμε κριτική είναι επειδή νοιαζόμαστε, επειδή αγαπάμε. Όχι επειδή θέλουμε ούτε μπάχαλο να δημιουργούμε, ούτε θα δώσουμε νερό στο μήλο αυτών που περιμένουν τη στραβή για να βγάλουν χολή για τον ΠΑΟΚ. Ποτέ αυτό. Ποτέ, ποτέ. Καλημέρα σε όλους, τον Καραπέρι, τον Αντώνη, στη Χριστίνα τη Χατζηγιάννη. Καλημέρα στη Μαρία την Παπαδοπούλου, στον Τανούλη τον Μενέλαο. Καλημέρα στον Ευαντζή τον Ανέστη. Καλημέρα στον Χαριστό τον Δημήτρη. Στον Τζεμπερνίδη τον Νίκο, στον Αλέξανδρο τον Παπόρη. Καλημέρα στην Ελευθερία Δέδε. Γεια σου Πολουτζίδη Γιάννη. Συνέχισε έτσι. Θα ήθελα τα γυαλιά. Γεια σου Νίκη Μελισσάρη, καλημέρα Κωστή Σακώ, κάθε μέρα μας φράζει το κέφι. Γεια σου Νίκη Λαβερντιάδου, φιλιά σε όλους. Ζαφύρης φίλε, Ζαφύρης αγαπημένος. Λοιπόν, φεύγω. Υπενθυμίζω, Tenda Home, χορηγός δεύτερης ώρας, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και γιος, 430-011, 35 χρόνια εμπειρία. Φυσικά, Genethrix Plus, τηλεφωνήστε το 2312-200-500, ενημερωθείτε πώς θα καταπολεμήσετε με φυτικό, με φυσικό προϊόν, με την αλόη, την καλόε που έχει το προϊόν, θα καταπολεμήσετε με τον πιο σίγουρο τρόπο την τριχόπτωση. Θα δείτε αποτελέσματα στον πρώτο μήνα κιόλας. Φυσικά, Άρτος Αεροπλαστία Νικολαίδης, παγωτάρες, ψωμάρες, γλυκάρες, τα πάντα όλα. Καραολί και Δημητρίου 237-163 και Λαγκαδά έναντι ΟΑΕΔ. Και φυσικά, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνγκιο. Μην ξεχνάτε ότι στο visualstore.gr θα βρείτε ό,τι θέλετε για γκατζετάκια, για ηχοσυστήματα για το αυτοκίνητο, για το σκάφος, ηχοθερμομονωτικά υλικά, party speakers, συστήματα ήχου, τα πάντα όλα και υπέροχα διάβροχα Bluetooth από 29.90 visualstore.gr. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye, 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 bye.